Καλησπέρα φίλε και φίλοι της Ανοπαία Ανδράπου. Είναι 3η 26 Μαρτίου του 2024 μετά από μια διακοπή από τε, την Τετάρτη, σχεδόν μια εβδομάδα πάλι μαζί στην καθημερινή εκπομπή. Χρειάζεται καμιά φορά και η ξεκούραση. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, σήμερα όπως σας έχω πει, η εκπομπή θα είναι μεγάλη διάρκεια οπότε μην γκρινιάζεται από την αρχή. Ε, θα ασχοληθούμε με αρκετά θέματα τα οποία προέκυψαν και τα οποία σας είχα προειδοποιήσει. Θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Οπότε ε, θα πω πρώτα κάποια πράγματα. Εντελώ τυπικά και γραφειοκρατικά και μετά θα προχωρήσουμε στην ανάλυση όλων των θεμάτων και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Σήμερα δεν έχω βάλει και περιορισμό στο chat, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Α, αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο φροντίζει πάντοτε να υπάρχει ένα backup, ένα σχέδιο δηλαδή διαφυγή. Σχέδιο Α, σχέδιο Β, σχέδιο Γ. Όταν έπεσε το Facebook πριν από πόσο ήταν, 15 μέρε, 10 μέρε, σα είχα πει ότι κοιτάξτε έχω το Instagram, το Viper, το ένα, το άλλο. Πατατή, πατα, το... και Διαπιστώνω ότι είτε το γράψω στο facebook, που εσείς θα μου πείτε δεν έχω facebook, είτε θα το γράψω στο, ε, πώς το λένε, στο, στο, instagram, είτε θα το γράψω το ένα ή θα το γράψω στο άλλο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συντονιστείτε. Δηλαδή, πάτε στα βίντεο και λέτε πού είσαι, ενώ υπάρχει μια ανακοίνωση ας πούμε στο youtube που λέει κοίταξε να την πέμπτη δεν θα κάνω, αυτά από εδώ, δεν άλλο. Εντάξει, τώρα η υπηρεσία Courier Καστάμονίτης, δυστυχώς δεν έχει τόσο πολλά μηχανάκια να πάει στους 78.190 πόσοι είμαστε τα λοιπά για να μπορέσει να... Άμα μπείτε 10 καινούργιοι μέσα θα πάμε 78.200 έτσι. Λοιπόν, να μπορέσει να σου πει αυτό το πράγμα. Παρακολουθείτε τις ενημερώσεις. Δεν το έχω για κουσκουσιάρικο θέμα αυτά. Συν τις άλλες, πάρα πολλοί από εσά μπήκατε. Α, τι ωραία, μπήκαμε στην Ανωπέα Τραπό. Φτάσαμε 14.136, τώρα 14.000. 136 άτομα βαρεθήκατε τι, ότι 5 μέρες δεν θα σας έστειλε καθόλου. Τι περιμένετε ότι είναι δηλαδή αν ο Πέτραπος, γκόμενος ή γκόμενα που στέλνει. Απλούστατα, φροντίστε λίγο κι εσείς, γιατί αν το αφήσω εγώ, το αφήστε κι εσείς, μετά θα λέτε δεν με ενημέρωσες. Αυτά. Τυπικό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι το γκρινιάρικο, είναι το βαριέμαι να απαντάω. Δηλαδή μου γράψει άλλο, λέει που είσαι. Πού να σου πω, ρε φίλε, που είμαι. Χίλια χιλιόμετρα έκανα, πού να σου πω. 1500 χιλιόμετρα. Τι να σου πω, εντάξει. Λοιπόν, το άλλο. Σα κάνω από εδώ πέρα ενημέρωση. Σα λέω, παιδιά, από του άλλου δεν θέλω βίντεο. Ούτε φυσικά και αυτή την μπούστικη ερώτηση, α πούμε, είπε για αυτό το θέμα αυτό. Ποια η γνώμη σε αυτή. Αυτή. Ένα μηδέν λέει, από αποβολή και διαγραφή. Σήμερα ένα παλικάρι μου έστειλε μια κοινοποίηση για κάτι για το. Για το, <coughs> πόσο είναι, το περιστατικό τη Αταλάντη. Του λέω γιατί το κάνει αυτό, μου λέει είναι το χώρο τη αναζήτηση. Κλακ, κλακ, έχω κάνει εγώ εκπομπή. Δεν υπάρχει λόγο, του λέω εφόσον με παρακολουθεί, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, φάει και ένα μπαν και είμαστε μια χαρά. Αυστηρό κι εγώ, αυστηροί κι εσεί. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε ξεκαθαρισμένοι και μια χαρά. Λοιπόν, ε, επειδή πλησιάζουν εκλογέ, θα κάνω μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Δεν μετέχω σε κανέναν συνδυασμό όσο αφορά τους συνδυασμού και μόνο, όχι να κατέβω υποψήφιο, κομματικούς σχεδιασμούς, κόμματα, αποκόμματα, άσε τα καμώματα κτλ. Τα τα δεν μετέχω πουθενά. Το ότι γνωρίζω τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά είναι άλλο πράγμα. Μην με παίρνετε ευρώντιτη, συμμετέχετε σε αυτό, συμμετέχετε σε εκείνο, πατατί, πατατά, πατατό. Όσο αφορά τα κόμματα, ψηφίστε ό,τι πιο κάτω υπάρχει, ό,τι πιο κάτω. Εδέτεροι σχιστέ, 107 άτομα πώ είναι. Το Βεργία, άμα κατέβει, ένα ψήφο να γίνουν 35.000-40.000. Και μην ψηφίσετε το μισοτάκι; Επειδή σήμερα θα έχει τέσσερα θέματα αυτή η εκπομπή, θα έχει για την Κέιτ και γενικώ για το πελάτη, θα έχει για αυτό που έγινε στη Ρωσία, θα έχει για αυτό τον ιό τη Ιαπωνία και γενικότερα αυτά που γίνανε τελευταία στιγμή ε, με τα Τέμπη, τα οποία είναι μια μεγάλη σύγκρουση γιγάντων, ήρεμα. Απολαύσε την εκπομπή. Όπω είπε και ένα φίλο, έλειπε στη λέει και δεν κάνει άλλε εκπομπέ. Ε, αγαπητέ μου φίλε, θα πάρουν σήμερα από το θέμα και αύριο το πρωί θα πούνε πρώτη πανελίνη αναφορά. Εδώ είμαι στον τουλάτο. Α, εδώ είμαι ακόμα πιο τουλάτο. Εδώ, εντάξει, λοιπόν. Ο τουλάτο, ξέρετε που είχε το, το μπλε το γέννη, θεό χωρί και αυτό έφυγε έτσι. λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Πολύ απλά. Δεν θα το έλεγα πολύ απλά. Λοιπόν, βγήκε ένα βίντεο, στην υγειά σας και όλας, βγήκε ένα βίντεο με την Gate Middleton. Και θέλω να γράφετε και να βάζετε ένα, δύο, τρία, να δούμε πού θα φτάσουμε είναι ένα παγκάκι. Ξέρετε το το με το στρατηγό και το παγκάκι λέει, που λέει ακόμα να, να, να στεγνώσει αυτή η μπογιά στο, πα, στο, παγκάκι. Είχε, σε ένα στρατόπεδο βάλανε δύο άτομα α πούμε, τα λοιπά, να φυλάνε ένα παγκάκι που το είχαν βάψει. Και εν τόσο αυτό έμεινε και μετά από 50 χρόνια ήρθε ένα καινούριο στο στρατόπεδο. Λέει πολλέ σκοπιέ έχουν τα παιδιά. Ρε παιδί μου δεν μπορούν να βγουν έξω δούχοι. Α πάμε να βρούμε το στρατηγό δεκαβάλα που είναι στο γεροκομείο να το ρωτήσουμε για ποιο λόγο έχουν διάφορε σκοπιέ. Ήταν μια σκοπιά που λεγόταν. Λι, ε, λιβανιστήρι και μια σκοπιά που λεγόταν Παγκάκι. Το λιβανιστήρι του το ο παπά: Ότι ήταν ένα που φύλαγε το, το λιβανιστήρι για να μην καεί από το Λιβάνι Πάει και στο στρατηγό του Δεκαβάλα, του λέει είμαι και ο καινούριο διοικητή του στρατοπέδου Μπαρτζαφλόρη, ξέρω εγώ τα λοιπά, ε, Ναι, του λέει και διαπίστωσα μια σκοπιά λέει που λέει τη σκοπιά Παγκάκι. Ακόμα τη φυλάτε, δεν στέγνωσε ακόμα η πογιά, λοιπόν, έτσι είναι και το παγκάκι στο. Προσέξτε, είναι στο Μπάκιχαμ, είναι στο Κέσικτον, διότι πριν από 7 χρόνια στην ίδια φωτογραφία που έχει βγάλει στο παγκάκι, σμπαγκάκι, έτσι, η Kate Middleton πριν από 7 χρόνια, που είναι και τότε πριγκίπισσα, Πάμε να ξεκινήσουμε. Να, εγώ να, θα κάνω χαρακέ. Πώ είναι τα όπλα, α πούμε, που κάνω χαρακέ. Λέει: Έχω φάει έναν, δύο, τρία, τρία, Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε εδώ πέρα μέσα να κάνω εγώ μια χαρακιά. Τι ωραία, τι καλά. Πάμε την πρώτη χαρακιά, την κάνω εδώ πέρα μέσα. Ένα. Πριγκίπισσα της, του αγγλικού θρόνου φοράει σε επίσημη φωτογραφία, πάμε πάλι, ένα το λεπτό και το 400 το δεύτερο λεπτό, δεύτερο λεπτό της εκπομπής, πριγκίπισσα. Είναι ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο διάδοχος και η πριγκίπισσα. Έτσι, φοράει σε φωτογραφία που βγαίνει στα κοινά, όχι πάμε στο Κριστέφανο, θα τα πούμε και αυτά τα πράγματα, έτσι, να πάρουμε τα ψώνια μετά από εγχείρηση και αυτά, <σχυ> την ίδια, το ίδιο ακριβώς μπλουζάκι πριν από 7 χρόνια υπάρχει μια φωτογραφία στο μπαγκάκι, στο μπαγκάκι όπου η τύπησα φοράει αυτή τη ρηγάτη συγκεκριμένη μπλούζα. Εγώ προσπαθώ να, κάθε φορά να φοράω και διαφορετικό. Φυσικά δεν φορέσω 10 μέρες το ίδιο δεν είμαι αυτό γύφτος, βρωμήλος. Αλλά φοράω και συνεχώ παίρνω και καινούργια για να έχω διαφορετικού συνδυασμού. Κάμια φορά μπορώ να φορέσω τα ίδια. Τι να κάνουμε. 30-40 πουκάμισα έχω και μια 20 αριά μπλουζάκια. Άντε 60 συνδυασμού, θα το τελειώνουμε. Δεν βλέπετε από τη μέση και κάτω. Λοιπόν, οπότε η τύπη αυτή μα λέει ότι βγαίνει σε επίσημη φωτογραφία με το ίδιο μπλουζάκι. Εποτέ. Εποτέ. Πάμε. Στο παγκάκι πριν από 7 χρόνια η φωτογραφία είναι από το Μπάκιχαμ. Σωστό. Εντάκατο λεπτό. Μπάκιχαμ. Ναι. Αυτή όμω λέει κάνει την ομιλία από το Κέσικτον. Δηλαδή πήγανε η άνθη φυτά, ξέρω εγώ, στολίσματα κήπων. Ο κυπουρό με το βανάκι πήραν το μπαγκάκι από το Μπάκιχαμ και το πήγαν στο Κέσικτον. Και το στήσαν ακριβώ και έχει ακριβώ τα πίσω τα ίδια λουλούδια. Άρα, μπαγκάκι είναι το δύο. Το, το ένα είναι το μπλουζάκι. Πάμε τώρα. Τρία. Έχετε ξαναδεί ποτές οι λορίδες από το pullover Greek lover, Greek lover με τρίχα για pullover οι λορίδες από το pullover να αφήνουν σκιά στο μπαγκάκι ε όχι βέβαια γιατί όταν το κάνεις με τεχνητή νοημοσύνη παίρνει και κάνει το image τοποθετούν ένα image πάνω σε ένα υπαρκτό παγκάκι, δηλαδή πήγανε με μια πολύ υψηλή ευκρίνεια φωτογραφία, φωτογραφήσανε, έκατσε και η τιμή τον ψηφιακά και κάνανε εδώ πέρα τι λωρίδε. Τέταρτον, θυμάστε μια τραγουδίστρια που λέγεται Kate Perry που τραγουδάει ανά τον κόσμο, που όποτε τραγουδάει Kate Perry γίνεται δυστύχημα, τραγούδισε προχθές και στη Βαλτιρο... Βαλτιμόρη σήμερα έγινε το... Με το... αυτό με το καράβι. Από καράβι, το Ντέλι, το οποίο έχει πάει να ξυλώσει πριν από 6-7 χρόνια και τη γέφυρα της Ανβέρσας. Γιατί είναι 290 μέτρα και πάλι και εκεί έχασε την προώση, όπως λέγεται, και έπεσε πάνω στη γέφυρα της Ανβέρσας. Λοιπόν, τη γέφυρα της Ανβέρσας την έχω δει από κοντά. Της Βαλτιμόρης, ευτυχώ δεν την έχω δει. Δυστυχώ, μάλλον, γιατί τώρα είναι σίδερα. Λοιπόν, οπότε... Μας λένε τώρα ότι είναι όλα μια χαρά με την Κέιτ, ότι κάνει προληπτικές χημειοθεραπείας, αλλά αυτό το μάτι κόλλησε έτσι. Η Kate Πέρι θα βγάλω και τα γυαλιά για να σας κάνω την αναπαράσταση έκανε το εξή αν το θυμάστε είχε εδώ το μικρόφωνο, το είχε ανάμεσα στα στήθη και έκανε πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα έκανε πα, 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 πα. έτσι και κολλάει το μάτι, κλειδώνει το μάτι Πάταγε εδώ, λες και πάτα πάταγε κουμπιά Βρείτε το, Κέιτ Πέρι Eye... E, λέγεται το, το βίντεο μέσα στο YouTube που τη δείχνει που, που καλά έτσι χόρευε και τρεπά, και, και μετά κάνει μια έτσι το ανοίγει, απ' άνοιξε τι έχει κουμπιά εδώ πέρα η Kate Πέρι ακριβώς το ίδιο μάτι είχε και η Kate Midleton τι λες ρε παιδί μου μπούκλες εσείς που πληρώνετε κυρίες μου αυτά τα παλιότερα ένα πολύ γνωστός κομμωτής ήταν ο Άγγελος Άγγελο, μονάχος λοιπόν που λέει, ο Άγγελος τα λοιπά. Εσείς πληρώνετε εδώ στην Ελλάδα είναι ξέρω τα χτενίσματα 25, 30, τα χτενίσματα έτσι, 30, 35, 40, 50, ξέρω εγώ να μην πω ονόματα τώρα εδώ εδώ 60, 70. Ε, στο εξωτερικό πάει μια κάτω στα ρούμπα. και του λε: Θέλω λακ, C5. Θέλω να μου βάλει αυτό, την, αυτό το, πώ το λένε, το, τη χτένα, το μητερό και να μου ξέρει εδώ πίσω από εγώ. Αχ που έχω μια ηλιά τα λοιπά, πάπε να το βάλει έτσι. 5 ευρώ, Θέλω οι μπουκλές να είναι εδώ 10 ευρώ Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες Δεν μπορώ μάνα μου λέει για βασίλισσα Για πριγκίπισσα μπορώ Έχουν τους προσωπικούς κομωτές Άρα τα μαλλιά Το μαγί είναι Τι να σας πω Χάλια μαύρα Το ένα κατεβαίνει κουμποτό Κουρλέ που λέμε έτσι μπουκλές Το άλλο είναι σταματάει μέχρι εδώ Πήγα να την κάνω συνήθω κόνο, αλλά δεν το καταφέρανε. Και ανισομερή μαλλιά. Μάλιστα. Το μαλλί έχει και άλλη μια περίεργη φάση. Εγώ σας τα λέω ότι ξέρει τώρα, αρχίστε από κάτω, λέτε δεν ισχύει αυτό, έτσι από εδώ από εκεί. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, σε αυτή την κοινωνία ζούμε όλοι. Όποιο τραβάει χημειοθεραπείε, είτε λέγονται προληπτικέ, άκουρε, προληπτικέ Προληπτική. Προληπτική εναντίον τι. Είσαι προληπτικό, είναι τρίτη και δεκατρί και δεν κάνει. Τα μαλάκια τα μακριά τα ξεχνά. Και μάλιστα ήθιστε να κουρεύετε κοντό το μαλλί, ούτω ώστε να συνηθίσει ο ασθενή, γιατί μιλάμε επισήμω σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, ο ασθενή Κέιτ Middleton να συνηθίσει στο ότι κάποια από τα μαλλιά τη θα πέσουν. Λοιπόν, άρα το μαλλί πέφτει ενώ εδώ έχουμε μαλούρα σαν το Σαμσόν. Έτσι, λοιπόν, μαλλί πέφτει. Πάμε τώρα με στιγμή. Τι σας έλεγα εγώ όταν σήκωσα αυτό που ήταν στο Twitter η ομάδα που λεγόταν BBC Royal Family Announcements ότι σε 72 ώρες σε 72 ώρες κύριε και κύριοι ειδο, ειδοποιήθηκε το BBC ότι θα λάβει ή θα πρέπει να στείλει συνεργείο για να πάρει μια σημαντική ανακοίνωση. 20 προς 21 γίνεται η ανακοίνωση. Άρα BBC πέσαμε και σε αυτό μέσα. Έτσι. Να σας θυμίσω ότι όταν έλεγα ότι και είναι του χάλια του μαύρα του no return κτλ. Μου λέγατε κι εσείς είσαι μπαρούφα, είσαι ψεύτης κτλ. Τέλος πάντων. Yeah όπως το έγραψε μια κυρία, πάτε και γράφετε κάτω από τις αναρτήσεις μου, μπαίνετε και γίνετε και φίλοι και λέει «Μ' αρέσει λέει, που τα λέει ο Κασταμονίτης, αλλά έχει ένα στυλ του ξερόλα και δεν μ' αρέσει λέει, που τα λέει έτσι. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω ακριβώ. Εγώ δεν κάνω εκπομπές για να αρέσω, κύριε και κύριοι. Εγώ κάνω εκπομπές με στοιχεία. Μπορείτε να τα αντικρούσετε αυτά. Σα έλεγα απ' την αρχή ότι και έτοιμη τηλετώ. Πετάγεται ο άλλο και λέει τελικά πέθανε. Παιδιά, σας λέω ότι το βίντεο είναι ψεύτικο. Αναλαμβάνω την ευθύνη, 17 και 20 το βίντεο. Δεν ξέρουμε πότε έχει γυριστεί και μπορεί να έχει γυριστεί πριν από ένα-δύο μήνες. Προφανώς, ο, ο Σκορδοπούτσογλου, ο Νικόλαος Σκορδοπούτσογλου, αυτός που έβγαλε το βίντεο, αυτός που μένει σαρακαβλάκι 12, ο Σκορδοπούτσογλου που έβγαλε το βίντεο, που όλοι εκεί στο μέρο κοντά στο παλάτι ήταν μαλάκε και δεν γίνανε να, να, δουν την Κέιτ που είχαν να τη δουν τέσσερι μήνε. Αλλά αυτό μπορούσε να πάρει και βίντεο, βγήκε απ' έξω, ήταν και χαρούμενοι. Είσαι βλάκα, είσαι ηλίθιο. Το ξέρω ότι είσαι βλάκα, είσαι ηλίθιο. Είσαι εγκάθετο και είσαι και ελληνική καταγωγή γιατί λέγεσαι Νικόλαο Σκορδοπούτσογλου. Έκανε και zoom και όλα αυτά τα λοιπά και είχε αφήσει το γομάρι ο Γουίλιαμ, το γομάρι ο Γουίλιαμ, τα χαρτιά υγεία το καφέ αμύγδαλο που πήρε, γιατί δεν έχει το παλάτι καφέ αμύγδαλο, έχει μόνο καφέ φουντούκι ε, και τι είχε πάρει και 30 κιλά παρμεζάνα, γιατί δεν έχουμε στο παλάτι, έτσι. Και τα κουβαλάγανε τώρα από τον Κριστέφανο. Θυμάστε τη βουγιουκλάκι που ήταν στη Μοντέρνα στα Κτοπούτα που μόλι πήρε αύξηση στο, στο, μισθό, πήρε τον Κριστέφανο. Δηλαδή, Κριστέφανε, όχι τον Κασελάκι, θα τα πούμε και αυτό. Κ. Στέφανε να βάλει δύο μαρμελάδε τα λοιπά. Δηλαδή, άφησε το γομάρι ο αξιωματικό του Βρετανικού στρατού, Αφήστε το άλλε άλλες ιδιότητες έχει. Μια κυρία που είναι εγχειρισμένη να κουβαλάει ψώνια. Και προσέξτε, την επέμβαση δεν την έκανε στο αυτή. Ξέρω ήταν το αυτή έτσι, σαν τον τάμπο και τα, τα κόλλησα που είναι τους μοδός. Ή δεν έκανε εγχείρηση, ξέρω, Russian lips, τα λοιπά. Έκανε κάτι στο στομάχι, προσέξτε το λίγο, κάτι στο στομάχι, το οποίο θα την εμφάνιζε 100 μέρες μετά. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Kate, μα είπε ότι αυτό το μάθανε με τα αποτελέσματα βιοψία. Άρα την ώρα που έκανε το Κέσικτον την ανακοίνωση με τον μπαγκάκι από το Buckingham, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η μονταζιέρα που παίζει, δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα που θα τα πούμε λίγο αργότερα, η μονταζιέρα που παίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναγκάσει του Σκοτσέζους, αφήσω του Άγγλους, να βγαίνουν πάνω στα, στα κάστρα και στα Highlands και να λένε τι λέτε. Λοιπόν, άρα τα ψώνια τα κουβαλάει ο Williams. Λέει άλλη και να έχει 100 ράματα. κλάει, μάιν, παπαράιν. Έχουμε εδώ να κάνουμε ράματα ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Αφισβήτησαν κάποιοι ότι έχω πρόσβαση στα στοιχεία από το ιδιωτικό νοσοκομείο που έγινε η εγχείρηση στην Κέιτ Middleton. Κάμερα προς εμένα, 20 λεπτό της εκπομπής. Τι σας είπα στην εκπομπή της Τετάρτης, της Τετάρτης. Πέμπτη παίξαμε μόνο την πρωινή και πέμπτη από την πέμπτη το βράδυ ήμασταν γεια σου, γεια σου και πιά σου. Λοιπόν, ότι όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα ο φίλος μου, γιατί δεν θα το συνδέσουν καθόλου, αλλά και ότι ξέρουν τα στοιχεία. Τι βγή... βγήκε η ανακοίνωση την πέμπτη το βράδυ, το μεσημεράκι, το απόγευμα, όποτε από θέλετε ρε παιδί μου, ούτως ό,τι και να πούμε μέσα είναι, ότι Τρία άτομα προσπάθησαν να κλέψουν τον ηλεκτρονικό φάκελο της, πώς το λέει, της Kate Middleton και η προσπάθεια πρόσβασης έγινε 7 μέρες νωρίτερα. Εμείς ξεκινήσαμε από τις 23 Δεκεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου και μετά έγινε το εξής μας λένε ότι πήγανε να κλέψουν το φάκελο. Για να κλέψουν το φάκελο σημαίνει ότι θέλανε να πάρουν τα στοιχεία. Και γιατί δεν βλέπανε την Ανοπέα Ατραπό, να, να σας πει η Ανοπέα Ατραπός ε, τα στοιχεία πιο νωρί, γιατί πολύ απλά οι κύριοι αυτοί δεν ξέρουν πού να ψάξουν. Έτσι, λοιπόν, άρα το ξέρανε και βρήκανε κάτι. Εγώ σας λέω το εξή. Θέλετε να με πείτε συνωμοσιολόγο, κάποιο πρόβλημα. Υποτίθεται ότι οι ορθολογιστέ, αυτοί που είναι στην κυβέρνηση του 41%, τα 100, έχουν και τη λεγόμενη ιατρική ασυλία. Μία από τι κυρίε που έχει την ιατρική ασυλία είναι η κυρία Παγώνη. Αυτή ήταν να κατέβει υποψήφια για ευρωβουλευτή, αλλά κόπηκε. Γιατί? Γιατί, το, το αφήγημα γενικώ που μπλέκει όλα αυτά τα πράγματα, σου λέει ότι θα ενέτεινε πάρα πολύ την ένταση κατά της Νέα Δημοκρατία. Ενώ τώρα δεν έχει κάτι να αντιμετωπίσει, α πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα η κυρία Παγώνη, όπω τα λέει τα στοιχεία, για να το δω ακριβώ πώ το λέει, λέει το εξή. Ε, δεν, τα λόγια τη. Ε, δεν είναι και το καλύτερο όταν μπαίνει ένα ασθενή σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο. Προσέξτε λίγο κάτι. Θέλω να πω ότι έχω γνωρίσει έναν καταπληκτικό κύριο, καταπληκτικό κύριο, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Ε, τον έχω αφήσει εδώ και 12 χρόνια να είναι διευθυντής ογκολογικής στον Άγιο Σάβα. Είναι ο κύριος Κορμάς. Ο κύριος είναι ένας σύγχρονος ασκληπιός. Ε, ξέρω ότι έχει κάνει απίστευτη, έχει μια απίστευτη ομάδα ε, και ο άνθρωπος έχει σώσει χιλιάδες ζωές. Δεν ξέρω αν ποτέ φτάσει στα αυτιά του, πάντως ε, επειδή σε συγγενικό μου πρόσωπο με κατάσταση καρκίνου με όγκο παρέτεινε τη ζωή του αρκετό χρονικό διάστημα, θέλω να πω από εδώ πέρα μέσα δημόσια, κύριε Κορμάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω όμως το εξής, ότι αυτό που είπε η κυρία Παγώνη είναι μια ηλικιότητα. Όχι. Ο καρκίνο καταπολεμάται, ο καρκίνο νικέται. Δεν σημαίνει ότι όποιο μπαίνει στο ογκολογικό έχει φύγει. Έτσι, όπω τα είπε η Παγώνη, είναι αυτή η έπαρση που έχει προκύψει από τι παλιότερε ασθένειε και από την επιδημία. Έχει κάνει του ανθρώπου να λένε βλακίε. Όντω όμω, θα συμφωνήσω στη, με την κυρία Παγώνη ότι ο... όποιο μπαίνει στο ογκολογικό προφανώ δεν έχει αιμορραγίδε δεν έχει, ξέρω εγώ, νοσήματα, δεν είμαι γιατρός, δεν έχει πάει για, πώς το είπε κάποιος, έχετε, έχω τόσους γιατρούς εδώ πέρα μέσα, αλλά βέβαια ταυτότητα τους γράφει άλλα επαγγελμάτα, απόξεση μήτρα. δεν ξέρω τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ από μεγέθηση ξέρω και σμίκριση. αυτά, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει γίνεται όλοι τώρα εδώ πέρα μέσα μια χαρά. Ε, λοιπόν, αλλά προφανώς οι προληπτικές, χημειοθεραπείας δεν προκύπτουν πουθενά σαν μέτρο αποφυγής επέκτασης του καρκίνου. Για μέν το καρκίνο του καρόλου συνίστατο και ακτινοβολίες της ευρύτερης περιοχής. Για δε τον όγκο που δεν ξέρουμε πού τον έχει, η ανακοίνωση είναι πολύ φλού, ο Μπάμπης ο Φλού, ο Νίκος ο Φλού, ο Χρύσος ο φλου, λοιπόν, ε, δεν λέει πού έχει τον όγκο. Υκάζουμε κυρίες και κύριοι ότι είναι απόλυτα συνειφασμένος με κάποια μετάσταση. Όπως μετάσταση μπορεί να κάνει ο καρκίνος στο, στο προστάτη που έχει και κάποιον άλλο καρκίνο λένε και για τον Κάρολο, έτσι ακριβώς και για την Γκέιτ Μίτλετον, κάποιον καρκίνο. Ήπαν κάποιοι, για το, άρα το ογκολογικό σημαίνει ότι υπάρχει κάπου όγκος, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο και πραγματικά είναι μια εξέλιξη η οποία την κοιτάμε σαν γυναίκα που έχει τρία παιδιά και αφήστε αυτές τις βλακίε που γράφετε κάτω από κάποια σχόλια ότι οι άλλοι δεν έχουν ψυχή, όλοι έχουν ψυχή, απλώς ότι αυτό είναι το κονσπίρας. Λοιπόν, έχει θυχθεί το γόητρο της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, θα πούν κάποιοι στα τρία μας. Φίλε, αν το λες αυτό το πράγμα, κακώς βλέπεις τις εκπομπές μου. Νικελόντιον και τα τσίπουρα στο Βόλο είναι σε άλλα καναλιά, όχι στο δικό μου. Έτσι. Όταν ξεκινάμε και λέμε για λευκή αδελφότητα, μαύρη αδελφότητα, ερπετόμορφου, και όταν φτάνει η στιγμή, και σα το είχα τώρα που έφυγε η Ελισάβετ, θα δείτε τι έχει να γίνει, τότε κακώ βλέπει τι εκπομπέ μου. Εγώ εδώ πέρα μέσα τα λέω ξεκάθαρα. Χάνει χρόνο από τη ζωή σου, αγόρι μου, βγαίνει έξω, πήγαινε παίξει κανένα κίνο, 1, 5, 15, 25, 35 και ούτω καθεξή. Στι 4 Μαρτίου. Στην εκπομπή Φρέζια, νομίζω 49, ένα φίλο το έβαλε χθε στο Instagram. Γραφτείτε χρήση του στο Instagram να βλέπετε αυτέ τι ιστορίε. Λοιπόν, έλεγα ότι πέρυξ, δηλαδή δύο-τρει μέρε πριν, 25-3, 21, 22, τρει μέρε μετά, 25-28, θα δούμε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά αλλαγέ σημαντικέ στον πολίτη και εσύ τη άρεσε πάνω εξή. Αν μέχρι τι 25. Δείτε μετακινήσεις ευρωπαϊκών στρατευμάτων προς την Πολωνία ενίδη άσκησης για δύο μήνες στερεά τροφή και νερό. Έτσι. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε από αυτό το πράγμα. Έχουμε μια σοβαρή γεωπολιτική εξέλιξη. Η Αγγλία χάνει τη βασιλική οικογένεια, αποδεκατίζεται τη βασιλική οικογένεια. Έτσι. Και σε τη άλλη έχουμε και αυτό που θα δούμε μετά στη Ρωσία το χτύπημα το οποίο έγινε και θα σα πω κάποια πράγματα που σχετίζονται και με την Ελλάδα και κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω την άποψή μου και θα πείτε κι εσεί, θα συμφωνήσετε, θα διαφωνήσετε. Εδώ ξεχνάμε αν είμαι υπέρ του Πούτιν ή κατά του Πούτιν, θα πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, οπότε πέρα από τα 10 αυτά τα πράγματα με το ε, με το μπλουζάκι, με το παγκάκι, με τη σκιά, με το μάτι, με το μαλλί που είναι μπουκλέ, με το μαλλί που πέφτει, με το BBC που, πώ το την ανακοίνωση, με τα ψώνια που τα κουβάλα για το γομάριο William, με τον όγκο, με τον καρκίνο, με όλα αυτά τα λοιπά, σα είχα πει ότι μπορεί η Κέιτ να είναι νεκρή και να την έχει σκοτώσει ο William. Και αν γίνεται μια προσπάθεια κάλυψη μια πραγματική τροπή που την έχω εξηγήσει και δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα σήμερα, γιατί να μην βγει αυτό από το παλάτι του, ώστε ο William να τη γλιτώσει και να συνεχίσει να είναι βασιλιά και να αποκρύψουν και κάποια πράγματα και από τον Χάρι και από τη Μέγαν, η οποία τρίβουν τα, τα χεράκια του. Αλλά ακόμα η, από τον Κάρολο δεν έχει αρθεί αυτό ότι δεν έχουν πριγκυπικά ε, δικαιώματα. Άρα, κυρίε και κύριοι, πέρα από αυτά τα 10 που σα είπα, ισχύει ότι θα δούμε πολλά πράγματα. Θέλω να, να είμαι πολύ τεχνοκράτη και θέλω να είμαι και άνθρωπο ο οποίο τα λέει τα πράγματα τη Στις Στι 31 του μηνό, δηλαδή την το άλλο Σαββατοκύριακο, είναι το Πάσχα για του Καθολικού. Πρώτα ό,τι ακούσετε από μένα θα είναι αλήθεια. Ό,τι ακούσετε από του άλλου δεν θα ξέρω αν θα είναι αλήθεια. Εμένα, ε, αυτό το έθιμο τη Πρωταπριλιά το συχαίνομαι. Δηλαδή, φάρσε και αυτά τα πράγματα το συχαίνομαι, δεν μου αρέσει καθόλου. Φάρσει μπορεί να κάνει άλλε, Λοιπόν, αλλά το θέμα που θέλω να σα πω, κυρίε και κύριοι, είναι ότι εδώ έτσι πως πάνε τα πράγματα, στο Πάσχα, το Πάσχα, θα είναι ο Κάρολος στην εκκλησία με την Καμίλα, δεν θα είναι ο Βίλιαμ με την Κέιτ, δεν θα είναι ο Χάρη με τη Μέιγκον και θα είναι η Άννα με τη Ζάιρα. Αυτό το όνομα ρε παιδιά, ποιο το έχει πει πρώτος τα λοιπά. Και επίσης θα είναι και ο Άντριου, ο, ο υπονάβαρχος Άντριου που δεν του πήρανε τους βαθμούς γιατί δεν είναι μπλέκεται σε παιδεραστία αλλά μπλέκεται σε απλά σεξουαλικές επαφές με κοπελε 18 18-19 χρονών, δικαίωμά του είναι έτσι, πάνω από τα 18 είναι νόμιμο, θα δείτε ξανά πώ ανέβουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Προφανώ είναι προϊόν τεχνητή νοημοσύνη στο βίντεο. Προφανώ σα έλεγα ότι έχει καρκίνο και εσύ μου λέγατε όχι και ο Γιουβέτσι και ο Κοκορέτσι. Προφανώ με βρήσανε και κάποιοι θα πούνε άντε έλα τώρα τον παρούφα, τα είχαμε πει εμεί. Αυτό που θέλω να σα πω πάντω είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά διότι τώρα πλέον το παλάτι, δηλαδή το Buckingham Palace και παράλληλα η Αγγλική Βρετανική ε, μάλλον κυβέρνηση, ο Σούνακ, ο οποίο Σούνακ κάνει καταπληκτικέ φωτογραφίε. Τη μία πάει στον Κάρολο και μετά βγάζει φωτογραφία με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Λοιπόν, μα λένε ότι η Ρωσία και η Κίνα προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Μα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 39 διαδόχου. Άρα κάποιο βασιλιά θα είναι πάνω ή κάποιο επίτροπο μέχρι να φτάσει ο Γιώργιος, ο μικρός του, του William και τη Σκέτη στην ηλικία των 18 ετών. Θα τελειώσει τα σχολεία του, θα τελειώσει το ένα, θα τελειώσει το άλλο. Προσέξτε να δείτε λίγο τη μονταζιέρα. Τι είναι η μονταζιέρα. Μονταζιέρα παλιότερα το φιλμ όπω ερχόταν, έκοβε τα frames, τα κλικ που λέμε τα λοιπά, Για να. 22 κλικ είναι. Ξέρω το κάθε δευτερόλεπτο. Οπότε έκοβε κάποια πράγματα και συρρήκνωνε τον χρόνο, αλλά παίρνει διάφορα ε, διαφορετικά. Διάφορα διαφορετικά. Ε, γεγονότα σε σχέση με την πραγματικότητα. Σα έλεγαν από την αρχή, από τι αρχέ Δεκεμβρίου, αλλά έχει εμφανιστεί δύο-τρει φορέ, ότι έχει πέσει σε κατάθλιψη η Κέιτ γιατί θα τη πάρουν εσόπλου το γιο και θα το βάλουν σε μια στρατιωτική σχολή. Και ξαφνικά από τι 23 του μηνό Πρωτού, από τα Χριστούγεννα, εξαφανιζόλ. Συν τη άλλη, η περίφημη φωτογραφία με την Ελισάβετ, με την Κέιτ και όλα αυτά γύρω-γύρω τα παιδιά, τα εγγόνια αυτά, και με τους άλλους έχει αλλοιωθεί. Το λένε επίσημα και από το παλάτι. Πώς να εμπιστευτείς ένα θεσμό στον οποίο οι φωτογραφίες που βγαίνουν είναι αλλοιωμένε, αλλά ο φωτογράφος και αυτό που είναι υπεύθυνο για να τις αλλοιώσει ξεχνάει ότι είναι το ίδιο μπλουζάκι πριν από 7 χρόνια, άρα η φωτογραφία του image για, την artificial, για το artificial intelligence είναι από αυτό, από αυτή τη φωτογραφία και θυμίστε μου λίγο ε, πώς επισκεφτήκατε τώρα τις τελευταίες 15-20 μέρες την Αγγλία δεν έχει ποτέ ηλιοφάνεια τι τελευταίε 15-20 μέρε, ούτε 40 μέρε πριν, και μάλιστα ούτε έχουν αφήσει τα λουλούδια, ούτε έχουν βγει αρκούδε έξω για να ψάξουν για μέλη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κατασκευασμένη προβοκάτσια. Εγώ παίζει σοβαρή πιθανότητα, πιστεύω, να είναι ήδη νεκρή η Kate Middleton, Συννομο που θα το πω, αλλά και να εμφανιστεί, είναι γνωστό ότι σε αυτό που το έβγαλε ο Νικόλαο στο σε αυτό το με τα ψώνια τα λοιπά αυτή που είναι δίπλα από το William, που δεν είναι καν ο William, γιατί είναι και ένα άλλο ε, λένε, σωσία του William, είναι η ψεύτικη κοπέλα αυτή που, έχει, που είναι μια πιανίστρια που είναι στο καλό είναι, που έχει 700.000 follower, που είναι I'm like, uh, ξέρω εγώ, Kate. Κάπω έτσι είναι ο λογαριασμό τη στο, πες το, στο Instagram. Οπότε μιλάμε για τρελό δούλεμα το οποίο βέβαια έχει φέρει και σε μια αμηχανία όλο το, τον κόσμο ε, γιατί ξέρετε κάτι ε, όταν οι θεσμοί ξεφτιλίζονται στα μάτια του κόσμου τότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι μας λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης είναι ό,τι θέλει να μας περάσουν οι επικυρίαρχοι Πάμε, τελειώσαμε αυτό το θέμα πάμε λίγο τώρα στο θέμα της Ρωσίας το οποίο το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό και στο ερευνητής και αρθογράφος Χρήστος Κασταμονή τις προηγούμενες μέρες ο φίλο μου, ο δημοσιογράφο του Ζούγκλα, ο Χρήστο Ομαζάνη, είχε πάρει μία συνέντευξη από τον καθηγητή κύριο Γρήβα, ο οποίο έγραφε παλιότερα και στο τρίτο μάτι, δεν ξέρω αν γράφει ακόμα και τώρα. Έχουμε κάνει πολλέ ομιλίε μαζί. Ε, όπου λέει ότι ψάχνει μια ευκαιρία η Ρωσία για να χρησιμοποιήσει τα μικρή ισχύω συμβατικά πυρηνικά μέσα. Παρατήρησα σε πάρα πολλά φόρουμ ε, άνθρωποι που είναι, ξέρεις, το κλασικό, κάθε το ότι στον καναπέ, καπνίζει το τσιγάρο, κλπ, βλέπει το Ελλάδα η Γεωργία πόσο είναι, κλπ, και παράλληλα να μην γράψεις και μια βλακία, ας πούμε, κατά τέτοια πράγματα, παρατήρησα ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, είναι συγκυρίες. Και αυτό ψέμα τη κυβέρνηση ότι μα λείπουν 200.000 λέει εργαζόμενοι και έχουμε 2 εκατομμύρια άνεργου. Μπα περιπτώσει, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα για τι πολεμικέ τεχνολογίε, δηλαδή τι γυρνάμε James Bond και δεν πάμε στον Μπάμπι το Σουγιά και το Χρήστο τον Τανά για να μας πει για τους πυράβλους. Θα ρίξει ένα πυραυλό τσουμπουτσού, ένα κρυβάλ, ένα τσιμπριπτσί. Αυτά είναι, πάει στο φαρμακείο και έρχεται η τύπησα που έχει με 70 ασθένες, τα 70 υποκείμενα νοσήματα και σου λέει θέλω ένα τουρκουντάλ, ένα παρακαπέκ, ένα φουκουπέ, ένα τσικετράκ, όπως τα παιδιά που κάνουν στο Instagram με το φαρμακείο. Ένα δηλεπών αναβράζων και ούτω καθεξής. Παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Όταν φύγει ένα πυρηνικό πυρεύλο, μια πυρηνική βόμβα, μια βρόβικη βαλίτσα, οτιδήποτε άλλο και σκάσει σε αυτέ τι περιοχέ τη Ουκρανία, δεν υπάρχουν τα αόρατα τείχη του αέρα να σταματήσει δηλαδή η ενέργεια. Από το Τσέρνομπελ την έχουμε πατήσει κι εμεί, από το Τσέρνομπελ την έχει πατήσει και η Ρωσία. Όχι μόνο η Ουκρανία, και η Ρωσία. Και την έχουμε πατήσει κι εμεί γιατί τρώμε από τη έφορα λιβάδια τη Ουκρανία τα σιτηρά τα οποία έχουν full ραδιενέργεια. Τα έλεγε ο συγχωρεμένο ο Γρηγορίου, πάρτε το ντίγκαλ, ντούγκαλ, πώ λέγεται αυτό το δίκλωνο, αυτό το ζέα αυτά, γιατί αυτά τη Ουκρανία το υπέδαφο έχει στρόντιο και ίσιο και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί πολύ απλά πράγματι και παρακολούθησα αυτή τη συνέντευξη και δίνω συγχαρητήρια από εδώ πέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Μαζάν, γιατί έχει μπει και στι τάσει που αν δεν κάνετε ένα like στην εκπομπή αυτή, δεν θα μπορέσω κι εγώ να έχω να πω ότι το γέλιο της υπόθεσης στα πρώτα 5 λεπτά έχω 200 προβολές 4.000 like γιατί αυτό συμβαίνει συνήθω και γελάμε μα ξέρεις γελάει και το σύμπαν αλλά κάντε ρε παιδιά φτάστε το 7, 8, 10 000, αφού το παρακολουθείτε 15-20 άτομα την εκπομπή μέχρι τις 3 ώρα το πρωί πιάνει 20-25.000. Κάντε ένα like, δεν, δεν, χάνετε τίποτα, δεν θα σας πει κανένας, κάνετε κακό, ούτε φαίνεται ποιοι κάνουν like. Λοιπόν, στο, σε αυτή τη συνέντευξη, ο καθηγητή γεωπολιτική και γεωστρατηγική τη στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων, κύριο Γρήβας, αναφέρει με πάρα πολύ ωραία λόγια και πάρα πολύ ωραίο σκεπτικό ε, ότι οι Ρώσοι το χρησιμοποιούν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην αρχή την τσεπώσαμε τη δουλειά, αλλά το χρησιμοποιούν το ώστε να έχουν εφαλτήριο για να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο περιστατικό αυτό το οποίο έγινε σε ένα χώρο συναυλιών που έπαιζε ένα συγκρότημα το πικνίκ, πώ λέγεται αυτή τα λοιπά, που είναι σαν του δικού μα του 2002 GR. Είναι από το 1978, δηλαδή κλείνουν 80-46 χρόνια σαν ροκ συγκρότημα, είναι 75 ρεδε όλοι του και περιμένανε τώρα οι Ρώσοι να ακούσουν του 75 ρεδε Rolling Stones τη Ρωσία σε αυτό το χώρο το Κρόκο. Λοιπόν, μπήκανε Τέσσερις Τζατζίκι, έτσι, Τατζικιστάν είναι Τατζίκι, Τζατζίκι τους λέω εγώ τα λοιπά, μπήκανε με όπλο πολυβόλα, με το ένα, με το άλλα τα λοιπά και σκοτώσανε 145 άτομα. Ε, 143 πέθαναν εκεί και δύο πέθαναν στο νοσοκομείο. Πάρα πολλοί είναι στην εντατική. Υπολογίζω ότι είναι 50 άτομα στην εντατική. Δεν θα τελειώσει απλά αυτό το πράγμα θα κλείσουμε κοντά στου 200 νεκρού. Μακάρι όλοι να κλειτώσουν. Σκοτώθηκαν παιδιά. Η Μονταζιέρα έλεγε ότι σκοτώθηκαν πολλά παιδιά. Τρία παιδιά σκοτώθηκαν και απορώ τώρα τρία παιδιά μικρή ηλικία που ακούγανε τέτοια βραδινή ώρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέγανε ότι ήταν παιδάκια των 3-4 ετών. Και ροκ συγκροτήματα. Μπα περιπτώσει, τρέμω αν κούφιανε η ώρα γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Σε συναυλίε ράπιου ή οτιδήποτε άλλο. Και θα σα πω τι γίνεται και στην Ευρώπη γιατί έχει ανοίξει ο ασκό του αιώλου και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, είναι ένα χώρο στο οποίο έχουν μαζευτεί αρκετέ χιλιάδε άτομα. Είναι ένα τεράστιο χώρο ε, σαν το αλούφαν κλαμπ τα δικά μα, όπω λέγεται, αλούφαν park, που στο βάθο έχει και ένα χώρο συναυλίων και παίζουν ο κόσμος και οτιδήποτε άλλο. Μπαίνουν μέσα, σκοτώνουν τα 143 άτομα. Και μετά ξεκινάει η παραφιλολογία. Είναι από εδώ, είναι από εκεί, είναι παραπέρα. Βγαίνουν πολλά βίντεο, βγαίνει ένα ψεύτικο βίντεο από τη ρωσική κυβέρνηση που δείχνει διάφορα πράγματα. Αυτοί ενεργοποιούν και βόμβε, καταστρέφουν το χώρο. Ένα όμω που έχει βγει από, το, από τη ρωσική κυβέρνηση είναι ψεύτικο. Στην τελική, τελική, τελική σούμα, και από εδώ θέλω να πω συλληπιτήρια στον ρωσικό λαό. Η λαοί δεν φταίνε τίποτα. Έτσι, όπω έλεγε και ο Βάρναλη, ε, η δεν φταίνε τίποτα. Οι, οι ηγέτε κάνουν βλακίες. Λοιπόν, 145 ψυχέ πήγανε για να δουν μια συναυλία και γυρίσαν στην κάσα. Είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, παρατήρησα πολλού από εσά και δεν θα σα κρίνω για αυτό το πράγμα. Απλώ θα το πω. Σηκώσατε το κεράκι, η Ρωσία και αυτά και τα λοιπά. Πράγματι είναι το 9-11 της Ρωσίας όμως το 9-11 της Ρωσίας το 9-11 της Ρωσίας έχει ξαναγίνει πάλι και υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλω να σας τα πω για να βάλετε στο μυαλό σας γιατί σίγουρα οι θεωρίες της νομοσίας είναι αρκετέ και αν το κοιτάξει από την πλευρά της Ρωσίας πάει από εδώ αν το κοιτάξει από την πλευρά της Αμερικής πάει από εκεί και ούτω καθεξής Θυμάστε παλιότερα σε ένα σχολείο όπου είχαν εγκλωβιστεί 517 κάπου τόσο όμοιροι <coughs> και μπήκε μέσα μια ειδική ομάδα σπίτσινας αυτή η τρομερή πώς το λένε καταδρομής οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου στον Ουκρανικό πόλεμο αυτό είναι αλήθεια τώρα σας λένε Άλλο το, άλλο οι μειχτέ ομάδε το κομμάτι των ειδικών δυνάμεων και άλλο το, το τάγμα ή 30 δευτέρα ταξιαρχία παίζουν αυτόν εδώ στην Ελλάδα. <coughs> όπου Υπήρχαν μέσα στο θέατρο οι λεγόμενε μαύρε χείρε. Μουσουλμανικό τρόπο: οι χείρε αυτέ έχουν χάσει παιδιά ή γο... άντρα ή γονεί, είναι ορφανέ, δεν έχουν κανένα στον κόσμο, θέλουν εκδίκηση, του έχουν σκοτώσει το παλικαράκι του πέντε χρονών, δύο μηνών, οτιδήποτε άλλο, σαν και τη Γάζα κάτω, και τη Ράφα. Ε, του έχουν σκοτώσει τον άντρα, του έχουν σκοτώσει του γονεί, στον μοίρα, του προσιλητίζουν. Τους δίνουν συνεχόμενα κατευθύνσεις από το Κοράνι, το Καρανά ε, και τους λένε τίποτα και θα σε περιμένει ο Θεός, θα σε περιμένει η οικογένειά σου πάνω και τα λοιπά. Και τότε που είχε γίνει το περιστατικό, νομίζω το 2015, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ε, είχαν βρεθεί αυτές οι μαύρες χείρες οι οποίες δίπλα τους είχαν κάτι ε, το λένε, μεταλλικά ε, αερίου, αυτές τις φιάλες προπανίου και με κρυφτικά και ήταν έτοιμε να τα κάνουν έκρηξη, ούτω ώστε να σκάσει μία και να είναι και φωτιά μαζί με την έκρηξη, οπότε να πεθάνει ο κόσμο. Το αξιοπερίεργο τη υπόθεση, και πιστέψτε με, ο νόμο των πιθανότητων εδώ ε, σηκώνει ψηλά τα χέρια και σε ορισμένε περιπτώσει και τα πόδια μαζί, λέει ότι όσο εκπαιδευμένη και αν είναι μια ομάδα των κομμάτων, πάντοτε υπάρχει ένα ποσοστό απώλεια το οποίο είναι από 2 ω 15%. Μέχρι 15% είναι αποδεκτό. Νομίζω ότι τότε το 2015 και δεν κάνω ανάλυση εναντίον του Πούτιν για τα λοιπά, ότι ήταν 47 μαύρε χείρε. Εγώ θα το στρογγυλοποιήσω, θα το κάνω 15 και θα πω 10%. Άρα έπρεπε 5 τουλάχιστον από αυτέ τι 50 μαύρε χείρε να έχουν προλάβει, να έχουν ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά και να γίνει του κουτρόλιο ο γάμο. Όμω τότε λέγανε ότι από το σύστημα εξαερισμού πέρασε ένα ειδικό αέριο, το ρίξαν δηλαδή οι ρωσικέ δυνάμει και ο όλου εκεί ε, σε κατάσταση ύπνο. Μάλιστα, κάποιοι από του ομίλου πεθάναν από τη μεγάλη έκκληση αυτού του αέριου. Το αποτέλεσμα λέει ότι γλιτώσαν πάρα πολύ και ότι δεν έσχασε καμία βόμβα. Μπράβο, γλίτωσε αυτά τα λοιπά. Αποτέλεσμα όλο αυτού ήταν να συντρίψουν κάποιες, γιατί νομίζω τότε ήταν στην... Ε, 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 τα Ταρταριστάν, κάπω έτσι λέγεται μια περιοχή, που μπλέκε με την Ταρταρία. Η εκπομπή τη Ταρταρία θα πάει αύριο. Σα το λέω τώρα, ξεχάστηκα κιόλα αυτά τα είπα λοιπόν. Οπότε Τατζικιστάν, Νταγκιστάν και ούτω καθεξή. Οπότε κυρίε και κύριοι, εκεί λέγανε ότι μπορεί να το είχε γίνει και επίτηδε από τον Πούτιν, ούτω ώστε να ανέβει η δημοτικότητά του. Δεν έχει ανάγκη ο Πούτιν να ανέβει η δημοτικότητά του. Όμω. Και ακόμα δεν έχω πει για το περιστατικό. Τι με προβληματίζει εμένα. Υπάρχει ένα πόλεμο μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία. Εν τω μεταξύ, όταν σου λένε οι Ουκρανοί ότι σε κάποιο σημείο του μετώπου αισθανόμαστε κάποιε δυσκολίε, την έχουν χάσει την πόλη και τρέχουν πανικόβλητοι. Καταραίει σιγά σιγά. Το ευρωπαϊκό, θα έλεγα, μάλλον δυτικό ευρωπαϊκό, ουκρανικό ε, σημείο αντίσταση και οι Ρώσοι σιγά σιγά, γιατί δεν του οι η απώλεια, κερδίζουν εδάφη προ την Ουκρανία. Και Μπαίνουν μέσα, Τρανστινδιστερία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, γεια σα, τι κάνετε, τέλο πάντων, θα τα δούμε στο μέλλον. Να είστε σίγουροι, έχουμε πάει στο τρίτο έτο ε, του πολέμου και να είστε σίγουροι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με τρομάζει το γεγονό ότι η Ρωσία, η οποία είναι full στι μυστικέ εταιρείε, ε, δηλαδή KGB, ε, NASK, πώ λέγεται, ε, πώ λένε την άλλη, SELDER, ε, ε, και τους άλλους τους κομμάτων και τα λοιπά που έχουν ένα τρομακτικό δίκτυο πληροφόρησης ε, αποδέχονται τέσσερις Τατζίκους Τατζατζίκια που λέω εγώ που φεύγουν από το Τατζικιστάν που πάνε από το Τατζικιστάν και έρχονται στη Ρωσία, στη Ρωσία. Ε, έρχονται στην Τουρκία και από την Τουρκία περνάνε στη Ρωσία θα σου πω ένα απλό παράδειγμα υπάρχει ένα νησί στην Καραϊβική, το οποίο λέγεται Αγκουίλα. Είναι μια απικία, πρώην απικία, της, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ε, η οποία το 1971 έκανε self-defense, δηλαδή έκανε αυτόματη επανάσταση και έγινε ανεξάρτητο κράτος. Αγκουίλα, όχι Αγκόλα, Αγκουίλα. Αυτή, αυτό το μικρό κράτος, το οποίο είναι και φορολογικός παράδεισος, βγάζει τις μεγαλύτερες ποσότητες ανιδρύτη του χαλκού. Και θα μου πει εσύ, κλάι, μάιν παπαράνη. Τώρα μα λε για τη Ρωσία. Ακούστε με λίγο. Όλα τα τελωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μυστικό, αν ένα άνθρωπο πάει πρώτα σε ευρύτερε περιοχέ τη Λατινική Αμερική, Κολομβία, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Γουαδελούπη, Μπελίζε, οτιδήποτε άλλο τρέπα, και μετά περάσει από την Αγκουίλα, και μετά οι απευθεία πτήσει από την Αγκουίλα είναι προ την Ισπανία, τα ισπανικά τελωνία με το που θα δουν ότι εμπλέκεται στις προηγούμενες πτήσεις η Αγκουήλα, τον άνθρωπο τον βγάζουν εκτός. Διότι κατά 99% είναι ένα νησί το οποίο πάνε ελάχιστοι τουρίστες από την Ευρώπη, από την Αμερική είναι πολύ κοντά, έτσι και είναι και ωραίο μέρος, ε, το οποίο σημαίνει ότι κάτι εμπλέκεται με τα ναρκωτικά. Όταν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, η οποία η Τουρκία είναι αυταρμά Παρόλο που ο Ερντογάν φωνάζει και λέει πράγματα, είναι εχθρό Και η δύναμη εχθρό των Τούρκων, των Ρώσων, απλώ τα. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Του έχουν καταρρύψει αεροσκάφο, κατά τα άλλα ο Πούτιν για να πουλάει τα όπλα, μια χαρά, τέλο πάντων, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι απόλυτα σίγουρο ότι όλε αυτέ οι μυστικέ υπηρεσίε θα έχουν και θύλακε μέσα στην Τουρκία και στι άλλε χώρε και στο Τατζικιστάν, το οποίο είναι φίλο προσκύμενο προ τη Ρωσία, δεν είναι εχθρικό κράτο. Οπότε θα ξέρουν τα δίκτυα του Ισλαμικού κράτου. Μιλάμε όμω για τη Ρωσία, η οποία το 1979 έκανε μια επέμβαση στο Αφγανιστάν και Αφγανιστάν, και όταν έφυγε μετά από 10 χρόνια, το 1989, είχε χάσει δεκάδε χιλιάδε Ρώσου για ένα καπρίτσιο. Προσπάθησαν και οι Αμερικάνοι μετά, πάλι το ίδιο φύγανε, ούτω καθεξή. Μου φαίνεται και μου βρωμάει πάρα πολύ γιατί ξέρω και από πώ λειτουργούν οι μυστικέ υπηρεσίε, ότι ξαφνικά αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι παιδιά με τα συγχωρήσεω, κομμάτι δεν του λε. Ο ένα ήταν, νόμιζα πω ήταν ένα πόκεμον επί τη γη, δεν είναι body same. είναι πολύ κοντό. Αυτό που τον έχουν, με τα, το έχουν κόψει το αυτοί, είναι normal. Θα σα πω μετά γιατί, γιατί το κάνω αυτό τα πράγματα, Αλλά αυτό που είναι Υποτίθεται ότι τον έχουν πιστάγωνα δεμένο και λέει ναι, όντω εγώ πυροβόλησα και τέτοια πράγματα. Αυτό που φαίνεται και στο βίντεο. Πιθανόν το καλάστινκοφ, το άμα το ανοίξει τελείω με τον υποκόπανο, να είναι πιο ψηλό από αυτόν. Δεν είναι. Όπω παραδείγματο χάρη, θέλουν να μα πιστέψουν ότι ο κορυφαίο εκτελεστή για την Ελλάδα είναι ο Κουφοντίνα. Που αφιβάλλω αν μπορούσε με το χέρι του το απλό να ανοίξει τα φυστή και και δεν λέω κάτι κακό, απλώς θα... δεν, είναι, δεν, δεν, είναι ρε παιδιά. Ξέρω πώς είναι η κατανομή των ανθρώπων τα λοιπά. Α, εντάξει, δεν είναι το... η τώρα, ο Κουφοντίνας ή ο, Χόμπιτ. Αυτό το πήραν από το Lord of the Rings. Θες, ήταν η μέρα του, Λί... Tolkien να διαβάσουμε και διαβάσουμε και και ένα τατζίκο να, τα να το κάνουμε με Tolkien, α πούμε, ένα ουρουκ χάι. Λοιπόν, άρα, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες που έχουν κάνει τα πάντα όλα και τα κουάλα τίποτα, τους ξεφεύγουν τέσσερις. Τέσσερις. Τέσσερι. Δηλαδή, τέσσερα άτομα μπήκαν σε ένα πάρκο, πήραν τα οπλοπολιβόλα και σκοτώσαν 150 άτομα. Σε ένα πάρκο στο οποίο η Ρωσία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία, αλλά τελικά πιο, πιο πολλού Ουκρανού τουρίστε από ποτέ θα έχουμε το καλοκαίρι που μα έρχεται και πιο πολλού Ρώσου θα πάνε στην Τουρκία γιατί μα έχουν γράψει γιατί έγινε και αυτό το ατόπιμα που δεν καλέσαμε του Ρώσου στην, παρέλαση 25 η Μαρτίου και ούτω καθεξή. Τέλο πάντων. Και αυτά είναι κάτι γεωπολιτικά στρα... και παιχνίδια τα οποία είναι για τα μάτια του κόσμου. Θυμάστε στι αρχέ του Μαρτίου, εκεί περί τη 4 Μαρτίου, όπω είπα και εγώ, θα δείτε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, ότι υπάρχει μια ενημέρωση των πρεσβειών των ΗΠΑ της και τη Αγγλία στη Μόσχα. Στη Ρωσία ότι πρόκειται να γίνει τρομοκρατικό χτύπημα στη Ρωσία στις επόμενες 48 ώρες, μάλιστα κάποιοι στον χώρο της Άνζετς κάναν και εκπομπή. Όπως είδατε, δεν έγινε τίποτα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως λέω και στο στιγμιότυπο στο αυτό το βίντεο, μετρήστε τρει εβδομάδες. Μάλιστα. Ακριβώς τρει εβδομάδες, ε, στις 21 Μαρτίου, έγινε το Ταβαντούρι. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, και δεν είναι κάτι να πουλήσω μούρι, ούτε κάτι το οποίο ε, λέω τα, τα μυστικά του κράτους. Είναι ότι οι Ρώσοι αγνόησαν τις ε, προτροπές από τους Αμερικανούς και τους Άγγλους, που αυτό τους φέρνει και λίγο υπόλογους του Αμερικανού και του Άγγλου. Έπρεπε να βγουν και να πούνε: Εμεί είχαμε πληροφορίε τη, είπαμε στου Ρώσου και λέγαμε αυτό και αυτά και αυτά. Αλλά αυτοί δεν το δέχτηκαν. Και πήραν λίγο σοβαρά τα πράγματα. Λίγο σοβαρά τα πράγματα όταν στι 13 Μαρτίου, μια συγκεκριμένη ώρα και μέρα, στην πλατεία Κολονακίου έγινε μία ενημέρωση ενός Ρώσου επιτετραμένου στη Ρωσική Πρεσβεία της Ελλάδος με ένα εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης το οποίο τους πιστοποίησε κάτι το οποίο αυτό είναι βόμβα και γι' αυτό η κυρία Ζαχάροβα θα πρέπει πρώτα να μα λέει ότι ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω του Έλληνες που μα προειδοποιήσατε παρόλο που δεν τα καταφέραμε, και μετά να μα λέει να σα κάνουμε μαθήματα ιστορία. Δεν θέλουμε μαθήματα ιστορία από τα ρηπαρά έθνη. Αλλά επαναλαμβάνω την ημερομηνία, 13 Μαρτίου που μα πέρασε στην πλατεία Κολονακίου έγινε μια ενημέρωση. Το μαγαζι είναι self-service. Είναι γνωστή καφετέρια self-service. Έτσι, λοιπόν, τι θέλετε να σα πω και το αφημί από το, το μαγαζί, όπου ο Έλληνα εκπρόσωπο τη κυβέρνηση είπε ότι οι πληροφορίε, οι δικέ μα, τη ελληνική εθνική υπηρεσία πληροφοριών, λένε ότι το Ισλαμικό κράτο προετοιμάζεται να σα κάνει χτύπημα. Και πάλι μέχρι εδώ τα λέω τα πράγματα και θα σα πω τι το ε, λένε, Ισλαμικό κράτος, Έχουμε ακόμα καιρό, με ένα χώρα σα είπα εκπομπή θα είναι σήμερα ε, χαμούλη. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε εμεί, Έχουμε μια πολύ μεγάλη φιλία με τις αραβικέ χώρε και πολλού σου Αν και κάποιοι από εμά αρχίζουν και μα φτύνουν και πάνε προ Τουρκία. Όμω οι δικέ μα γραμμέ πληροφορία στα πλαίσια της ελληνορωσικής φιλίας. Γιατί με το λαό της Ρωσίας εμείς δεν έχουμε τίποτα. Με τους εκάστοτε πάνω έχουμε, που μας λένε ότι θα μας ρίξουν πυρηνικά. Έχετε συνειδητοποιήσει τι προσβολή είναι αυτό. Θα ρίξουν τα μυαρά έθνη που ο Αλέξανδρος τους έβαλε μέσα στη σπηλιά στη Σαμαρακάνδη, που τους μάθαμε να μιλάνε, γιατί μέχρι πρώτη ήταν ου, α, 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 έτσι. Θα μας ρίξουν μας πυρηνικά, γιατί δεν συμφωνούμε με τον πόλεμο με την Ουκρανία. Εγώ δεν συμφωνώ ούτε με τον πόλεμο με την Ουκρανία από την πλευρά της Ουκρανίας, ούτε με τον πόλεμο από την, ε, απ την, πλευρά της Ρωσίας. Τα ελληνικά εδάφη καταστρέφουν, τα ελληνικά εδάφη τρώνε και αυτό που έχω να πω είναι το εξή είναι ντροπή σα. Γιατί αν σας παίρναμε τις ελληνικές λέξεις από το αλφάβητό σας, θα μιλάγατε πάλι «ο ο, 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 έτσι. Και αφήστε τώρα τα μαθήματα ιστορίας, φανταστείτε μόνο το εξή στα ντουζένια της η Ρωσική Αυτοκρατορία, Υπουργό Εξωτερικών είχε, επιτετραμένο Υπουργό Εξωτερικών, είχε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εντάξει, ένας λαός πόσο ήταν τώρα, τώρα είναι 200-300 εκατομμύρια, δεν είχε έναν άξιο να πάει στη συνθήκη της Βιέννης το 1815 και στέλε τον Κερκυραίο, τον Έλληνα Κερκυραίο, αυτέ αυτές τις βλακές κάποντι Ίστρια και αυτά, ναι, πριν από 300 χρόνια, όχι όταν πήγε πάνω στο νησί, τον Καποδίστρια τον Ιωάννη Καποδίστρα, τον κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρα, γιατί μόνο αυτό είχε το μυαλό να υπερασπιστεί τα ρωσικά συμφέροντα. Έτσι. Και αφήστε αυτέ τι βλακέ που έχουν κάνει, που έχουν βάλει οι Σλοβαίνοι τώρα, απέναντι από τον του Αγίου Σπυρίδου, να αφήσατε στον Άφλιο να βάλουν οι Σλοβαίνοι ότι η καταγωγή του Καποδίστρα είναι από τη Σλοβενία. Όταν, η Σλο... όταν ο, ο... πατέρα του Καποδίστρα ήρθε, σε... ήταν κρατεό. Πιάστε το λίγο τη λέω, το κρατεό ε, στην Κέρκυρα, οι Σλοβαίνοι δεν υπήρχαν σαν έθνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, βάση περιπτώσει, εμείς αυτό που έπρεπε να πληροφορήσουμε το πληροφορήσαμε. Θα ήταν πολύ καλό για, την, για τις χώρες που μας παίρνουν τη δόξα και μας παίρνουν και την το πνευματικό μας ε, πλούτο να κάνουν το ίδιο πράγμα αυτό και να μας προστατεύαν από διάφορες Κολοδουλειέ που γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, μέσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και λέω πράγματα πολύ και καλυμμένα για να φυλάξω και το μπισυνό μου και για να μην έχω θέμα. Οι Ρώσοι είχαν ενημερωθεί. Οι Ρώσοι του το είπαν οι Αμερικάνοι και του γράψαν στα τρία του, του το είπαν οι Άγγλοι και του γράψαν στα τρία του, του το είπαν στι 12 Μαρτίου οι Γάλλοι, ενημέρωσαν το Ρώσο επιτετραμένο στο Παρίσι, του γράψαν στα τρία. Οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι που το ξέραν θα γίνει η επίθεση, έτσι διώξαν και κάποιους υπηκόους και οι Έλληνες κάνανε ό,τι χρειαζόταν και ενημερώσαν τους Ρώσους. Ψάξανε, αλλά εκεί δείχνει το χάος αυτής της χώρας, που δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό της Ρωσίας, όντω άλλως είναι μια τεράστια χώρα, αλλά δεν προλάβανε να γλιτώσουν από τέσσερα άτομα, τέσσερα χόμπιτ στην κυριολεξία τα λοιπά, τα οποία πήραν Νικαλάσινκοφ και σκοτώσαν 150 άτομα. Αποδέχεται ακόμα και ο ο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι έγινε από το Ισλαμικό κράτο. Μα ποιο είναι αυτό το Ισλαμικό κράτο, ποιο το έχει φτιάξει αυτό το Ισλαμικό κράτο. Αυτό το Ισλαμικό κράτο, κυρίε και κύριοι, το έχουν φτιάξει οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και μέχρι το 1957 το, το συνεπικουρούσαν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι μετά το θέμα που έγινε στο Σουέζ, που κρατικοποιήθηκε η διόρυγα του Σουέζ, φύγανε από όλη την περιοχή τη Μεσογείου και πήγαν μόνο στην Κύπρο και αποεμπολίσανε τα δικαιώματα που είχαν τα επεκτατικά δικαιώματα που είχαν στην Ελλάδα και τα αφήσανε στου Αμερικανού. Άρα και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, αυτά έγιναν σε μια συνάντηση που είχε γίνει ε, είναι, στην ε, Καραϊβική, νομίζω στι Βερμούδε, το 1957, εκεί απο, αποφασίστηκε να γίνει ανεξάρτητη και η Κύπρο και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, υποστήριξαν το Ισλαμικό κράτο. Έτσι φτιάξαν πράκτορε, όπως είναι ο Σαντάμ Χουσέιν. Έτσι φτιάχτησαν πράκτορες όπως είναι, ε, πώς είναι η αλ είναι η με τον Μπιλ Λάντεν και το καθεξής. Έτσι ενημερώσανε και ενισχύσανε τους Μουτζαχεντίν του Αφγανιστάν για να επιτίθονται εναντίον των Ρώσων. Μην, υποστε... ότι έτσι θα διαλυθεί το Αφγανιστάν που παλιότερα είχαν και βασιλιά και μετά είχαν και την Μπούτο και αυτά και τους σκοτώσαν και οτιδήποτε άλλο. Και στο Πακιστάν επίσης τα ίδια πράγματα και το Ισλαμικό κράτος πάει να κάνει το λεγόμενο Ισπανικό, ε, -Ισπανικό Χαλιφάτο του 700 μετά Χριστών. Η μισή Ισπανία, τα Αλκαζάρα, αυτά και τα λοιπά ήταν Αραβικά. Σε εμάς τα είχαμε πατήσει μέχρι το 900 κάπου ε, στην Κρήτη, όπου ο Νικηφόρος Φωκάς πήγε πάνω και σάρωσε κλάδες όλους τους Άραβες, γενοκτονία, ε, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, και έτσι γλιτώσαμε από τους Άραβες στην Κρήτη. Λοιπόν, τώρα, το, το ISIS είναι αυτό που εξαφανίζεται, εμφανίζεται. Εξαφανίζεται, εμφανίζεται. Όλο κάθε τόσο και λιγάκι ε, πεθαίνει ο ένα ηγέτη σε μια, σε, μια περιοχή, πεθαίνει ο άλλο ηγέτη στην άλλη περιοχή, αλλά όλο σηκώνεται και βγαίνει ο άλλο. Ναι, πράγματι την επίθεση την έκανε το Ισλαμικό κράτο. Είναι εχθρό τη Ρωσία το Ισλαμικό κράτο. Είναι. Και αυτό ο Κεντέροφ, Κεντήροφ, όπω λέγεται τα λοιπά, από του Ταρτάρου και οτιδήποτε άλλο, του ε, τους Καζάκους, το λένε, σκοπό είχε να κλαδέψει όλη αυτή την περιοχή. Ναι, μένουν μουσουλμάνοι, αλλά να μην έχουν εναντίον της Ρωσίας. Να είναι φίλοι του Βλάντιμιρ Πούτιν και της Ρωσίας γενικότερα. Αλλά, εδώ μπαίνει το εξή. Βγαίνει ο Πούτιν και λέει ότι οι Ουκρανοί βοηθήσανε αυτή την επιχείρηση, αυτοί τη ζητήσαν, αυτοί δώσαν λεφτά για να επιτεθούν και να κάνουν τρομοκρατικά εναντίον τη Ρωσία επειδή χάνουν στον πόλεμο. Εγώ θα δεχτώ ότι χάνουν στον πόλεμο οι Ουκρανοί. Εγώ θα δεχτώ όμω ότι είμαστε στο τρίτο έτο. Ε, παράλληλα, θα δεχτώ ότι δεν λογίζεται ένα κράτο το οποίο έχει τόσε πολλέ μυστικέ υπηρεσίε να μην μπορέσει να αποτρέψει αυτό το χτύπημα. Πληροφορίε μου λένε ότι αυτή τη στιγμή στι Βρυξέλλε έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο Αρχάγγελο Μιχαήλ, έτσι, ο προστάτη των Βρυξελών, το οποίο λέει το εξή: 650 άτομα από τα οποία βρίσκονται στι Βρυξέλλε, που είναι ένα εκατομμύριο κόσμο, έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση, φοβούμενοι ότι από του φύλακε των Μαλούκων, δηλαδή των Μοροκάνων, των Μαροκινών και των Αλγερινών, μπορεί να γίνουν επεισόδια μέσα στην πόλη των Βρυξελών. Ε, το να έχει συμμετάσχει η Ουκρανία, το βλέπω πολύ πιθανό. Έχετε σκεφτεί την περίπτωση να είναι μια εσωτερική προβοκάτσια της Ρωσίας. Εγώ σας λέω δέχομαι ότι μπορεί οι Ουκρανοί γιατί πράγματι αυτοί προσπάθησαν να πάνε προς την Ουκρανία που θα είχαν φίλια προσκύμενα. Αυτά, εγώ σας λέω το εξή: αν αυτοί μπαίναν στην Ουκρανία μέσα σε 6 ώρες δεν θα ήταν ζωντανοί. Θα τους τρώγανε οι ίδιοι Ουκρανοί με τους Άγγλους και τους Γάλλους γιατί πιστεύω ότι οι Άγγλοι, Γάλλοι και οι Αμερικανοί είναι πίσω και από αυτό το πράγμα. Λυπάμαι που το λέω. Ε, αλλά παίζει και η πληροφορία να μπορεί να είναι αυτό το χτύπημα που μοιάζει σαν τελετουργική θυσία. Έτσι. Και υπάρχει και κάρτα των ιλουμινάτων μου, την έστειλε ο Ηλίας, ο Λιξίαρχος από τη Χαλκίδα, που δείχνει τον κόσμο να καίγεται, αλλά εμεί βάζουμε λουλουδάκια εδώ πέρα μέσα, για να απαλύνουμε το, 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 το γεγονός και την κατάσταση γενικώ. Και σας λέω τώρα το εξή. ότι φανταστείτε να έχει γίνει προβοκάτσια από τους Ρώσους, με σκοπό μετά τι να δώσουν το δικαίωμα να γίνει μια επίθεση με συμβατικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Οι στιγμές για αυτό το πράγμα είναι πιο σημαντικές από την υπόθεση της Κέτ και του Κάρολ διότι πλησιάζει το καθολικό Πάσχα το Ορθόδοξο κράτο τη Ρωσία και μάλιστα το Ορθόδοξο κράτο, αν δεν κάνω λάθο, διορθώστε με όσοι ε, είστε εγώ, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, νομίζω ότι γιορτάζουμε την ίδια, ε, την ίδια περίοδο το Πάσχα. Άρα και εσεί, δηλαδή οι Ρώσοι, έχετε 5 Μαΐου Πάσχα. Αυτό το μεσοδιάστημα από το 31 Μία, δηλαδή 29 και 5 σε 34 μέρες, θα είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα. Ό,τι τρομοκρατικό χτύπημα είναι να γίνει, γιατί όλε οι χώρε τη Ευρώπη φοβούνται. Στο Παρίσι που έχουν και του Ολυμπιακού Αγώνε, θα είναι ένα σημαντικό τεστ. Ήδη μεταφέρθηκαν 5.000 στρατιώτε μέσα στην πόλη του Παρισίου. Ε, Στι Βρυξέλλε σα είπα τι γίνεται. Στη Γερμανία το ίδιο. Στην Ιταλία το ίδιο. Η Πελώνη, αγκουρώνι παπαρώνι κάνει ειδικότερα τέτοια πράγματα. Γιατί η Ιταλία έχει στην πόλη τη Ρώμη τα διάφορα αρχαία αξιοθέατα. Θα μιλήσει και ο Πάπα που είναι το Πάσχα, μαζεύεται μισό εκατομμύριο με ένα εκατομμύριο κόσμο και το καθεξής, Οπότε τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Θα κρατήσουμε την ανάσα μα. Θα σου πω όμω το εξή. Ο Θεό των Ελλήνων, ο τριαδικό Θεό των Ελλήνων, μα σώζει. Διότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία θέλει να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, αγιώς, η Ρωσία, θεδηλωμένα μέσω τη εκπροσώπου τη, και δεν βάζω τώρα αυτό το κλασικό ναι, αλλά εμεί τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Εν πάση η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει διαλέξει. Στην, ε, στο δίσκο πάνω ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμεί μπορεί να πήραμε τη θέση τη Αμερική, και αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι πράκτορα, ούτε πρακτορεύω πράγματα. Αλλά το να πηγαίνει με του Τούρκου που σου έχουν ρίξει ένα αεροσκάφο και σέρνανε με περασμένο από τα αυτιά σκηνή τον πιλότο μέσα στα χωριά, αυτά τα ξεχάσαν οι Ρώσοι ή δεν τα δείξαν ποτέ στους Ρώσους. Γιατί άμα βλέπαν τον πιλότο να το γδέρουν ουσιαστικά ζωντανό αυτό το παίρνουν μέσα, στο, δέντρο, μέσα στο, στο, δρόμο και το σέραν τα λοιπά, με περασμένο σκηνή από τα αυτιά, Νομίζω ότι ο καιρό θα καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Είναι μια χώρα η Ρωσία, η οποία πάρα πολλοί ακόμα γονεί περιμένουν τα παιδιά να γυρίσουν από την άσκηση με τη Λευκορωσία. Και κάποιο ουκρανικό έδαφο θα έχει φυλακμένα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα μέσα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα αλλάξει το status quo. Κρατάω την ανάσα μου και προμηθεύομαι και νερά και τέτοια πράγματα. Δυστυχώ θα σα το πω πολύ απλά. Τα χάπια ξεχάστε τα. Θέλει 370 χάπια. Έτσι. Αλλά βιταμινούλε και τέτοια πράγματα πάρτε. Το ιωδίου ξεχάστε τα. Ε, και είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η οποία δύσκολη κατάσταση κάνει αυτό που σα έχω πει την αρχή τη χρονιά. Το 2024 να είναι από τα χειρότερα έτη όλων των εποχών. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Α, και προτού πάμε στο επόμενο θέμα. Να σας πω λίγο κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το δείτε. Θα κάνετε μια άσκηση όπως κάνω και εγώ τόσο καιρό και θα πάτε και θα δείτε την ταινία Songbird η οποία έλεγε ότι στις 20 Μαρτίου του 2024 και ώρα 9 και 12 βραδινή έδειχνε την περιοχή της Ρωσίας και κάπου εκεί που είναι η Μόσχα να αναβοσβήνουν μπλε, κόκκινα και άσπρα λαμπάκια όπως ακριβώς τα στενοφόρα και τα περιπολικά και έπεσε έξω αυτή η ταινία με δύο μέρες διαφορά, μία και δεκατρία και 13 του Songbird Μπέρτ στο 73ο λεπτό ο Νίκο, ο κεντρικός ήρωας δείχνει αυτό το πράγμα η ταινία Songbird έχει γυριστεί από ρωσικά κεφάλαια. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πληροφορία που μου στάλθηκε και το πήγα και το κοίταξα κι εγώ. Όντω ισχύει. Όπω θυμάστε ότι τότε έδειχνε όλο ο κόσμο να έχει επιδημία και εμεί να μην είμαστε τόσο πολύ στο πρώτο κύμα. <coughs> και ούτω καθεξή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι το οποίο το κομμάτι αυτό. Ε, είχαμε αντιδράσεις και από Τζαπανέζους, ας το πούμε έτσι. Το λέω έτσι και, και, γελάω. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, τους έχω πει πάρα πολύ για αυτό το, τη συγκεκριμένη τη καρτούλα που είναι από τα λεγόμενα παιχνίδια των Illuminati Games 1984, 1985, 1986 87 1987, πρώτες τέσσερις version από τον Jackson όποια έχει κάποια, κάποιες καρτούλες, Illuminati και μία από αυτές είναι το Flash Eater, δηλαδή το μικρόβιο βακτήριο, μ' άρεσε κάποιος που μου είπε δεν είναι μικρόβιο βακτήριο, Klein, Mine, παπαράιν, παιδιά, είναι κάτι που σκοτώνει στον κόσμο. Τώρα, εγώ μικροβιολόγος δεν είμαι, μην κολλάτε σε ευλακίε, ειλικρινά. Έτσι έχουμε τον άλλο πάνω τον αυγουλωμάτι με το 41, τα κατώ. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα. Προσέξτε, λέω αυτά πράγματα, Εδώ, αυτά τα λέω 7, 8, 9 χρόνια. Και Προφανώ έχω και του κολλημένου. Βγαίνει μία και λέει: Ναι, τα έλεγε πρώτα λέει ο μόρφο. Ο μόρφο πριν από τρία χρόνια, πρωτού, ξε... τέσσερα, προτού ξεκινήσει ο κορονοϊό, τον ήξερε. Η κατηναράφτησα η κίκου κίκου, ο κατηναράφτησα ο μίκου μίκου και ο ηγούμενο ο φλίκου φλίκου. Αυτά έτσι. Μην... Ξαφνικά ο μόρφο έχει ανακαλύψει και το, το, λένε, και το μηχανισμό των αντικειθήρων. Δεν λέω τίποτα για τον ε, γέροντα, αλλά ε, έλεος, έτσι, λίγο σεβασμό δεν βλάπτει. Μου λένε κάποιοι λέει γιατί νοιάζει, λέει ποιο θα έχει πει πρώτο και γιατί αυτά. Γιατί τάπα. Να πω δεν τάπα. Δηλαδή, άμα πάω και φάω τώρα σου εγώ μια πίτσα, ξέρω εγώ και μου κάνει άλλο ε, το αλάτι έτσι, ο Salt Bay, όπω λέγεται αυτό, και, και, κάνει 1500 ευρώ και μου πει πάρτιν γιατί ακούω ανωπέα από, τι θα πω. Δεν μου το έδωσε. Τέλο <χεστόν>, λοιπόν, σα έχω πει αυτή την κάρτα, flash eater και ούτω καθεξή. Ξεκινάει ο κορονοϊό. Και αυτό ο Κινεζούλη που, βρήκε, που ήταν οπτικό, που βρήκε τον κορονοϊό, υποτίθεται πρώτο μέσα στον κόσμο, τα λεπά, γίνεται μαύρο. Βγαίνει και ο μαύρο ο άνθρακα, έτσι όπω λέγονταν αυτό πράγμα στην Ινδία μέσα, ε, λέγανε Να, τα φτάνει τα φλεσίτερ. Και έρχεται μια είδηση, κυρίε και κύριοι, την οποία την είδηση αυτή την έχω σηκώσει σαν τίτλο. Ένα λεπτό λίγο να το δω, όπω το έχω περάσει. Ε, όπου λέει ότι στην Ιαπωνία υπάρχει μια έξαρση μιας ε, ε συγκεκριμένης στρεπτοκοκικής ομάδας η ε, Ιαπωνία λοιμόξε, συναγερμός από την Ιαπωνία, τρομακτική εξάπλωση λίμωξης στρεπτόκοκου που τρώει τη σάρκα. Γιατί στην Ιαπωνία παρατηρείται αύξηση, πώς συνδέεται η εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων με την μεταπανδημική περίοδο. Και έχω εδώ τον τοπικό, τον ληξίαρχο, τον φίλο μας τον Οδυσσέα, τον Ασιόπουλο, ο οποίο πετάγεται μια κοπέλα κάτω και λέει: Μπορείτε να μα πείτε σε ποια εκπομπή ήταν. Βάλτε αυτό που λέει νόσο Χ, νομίζω ότι είναι 143 του 2023. 143 εκπομπή του 2023 είναι μια ώρα ολόκληρη. Σα εξηγώ αυτά τα πράγματα. Δεν έχω σκοπό να, να το ξαναπώ αυτά τα πράγματα, αλλά ε, δηλαδή είναι παιδιά. Άμα βάλει. Να, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου έχω το κανάλι, έτσι και γράφω νόσο. Χ. Λοιπόν, ψέματα. Είναι 30 Μαΐου του 2023 διαβαίνοντα την Ενωπαία ΕΕ Τραπώ 2023 επεισόδιο 126. Νέος νόσος Χ. Δεν χρειάζεται να πω. Νο, νόσος Χ. Οπότε, να δούμε λίγο και πώς το, λέ, πώς το έλεγα τότε. Ε, ναι, αυτό. Νόσος Χ. Και έχω μια ωραία, ένα μπλε με ένα Χ τα λοιπά. Οπότε, δεν χρειάζεται να σα πω τίποτα άλλο. Σε αυτή η εκπομπή είναι 43 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Πάτε τη βλέπετε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά. Έτσι, πού είναι τα στατιστικά. Τα analytics. Την έχετε δει αυτή τη στιγμή, αυτή την εκπομπή. 47.569 μέχρι στιγμής, ούτε λιγότερο από χρόνο. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις τελευταίες 48 ώρες, την έχουν δει δύο. Πηγαίνετε, δείτε την μετά, 126 εκπομπή του 2023, νόσος Χ. Εκεί μέσα σας λέω με στρεπτόκοκο, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό υπήρχε μια έξαρση του στρεπτόκοκου. Και η έξαρση του στρεπτόκοκου ήταν η εξή. Πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο, γόχο, 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 κολλάγανε υποτίθεται, ένα συναχάκι, μετά το συναχάκι αυτό Ερέθησε τη μητούλα, βάζανε εδώ πέρα μέσα ο τριβίν, παραπαρβίν, τσιμπιριβίν, βίξ, οτιδήποτε άλλο, γινόταν η μύτη μπατζάρι, και βγάζανε μπατζαροχυμό και μετά τα παιδιά κατασταλότανε το ανοσιοποιητικό σύστημα, πολλά από τα παιδιά εμβολιάστηκαν, το οποίο εκείνη τη στιγμή σημαίνει ότι είχα, εμβολιάστηκαν για τη, για τη γρυπούλα και για αυτά, έτσι όχι για τον κορονοϊό, καμία σχέση, το οποίο σημαίνει ότι είχαν μέσα και τον ιό, πάπα πούπα από εδώ από εκεί, συνθήκε υγιεινή δεν τα προσέχουμε, αυτά τα μαντιλάκια ρε παιδιά, τα παίρνετε σε καταστήματα 30 λεπτά. 30 λεπτά. Έτσι, 30 λεπτά. Κάνει μία έτσι, αυτό κάτω δεν είναι ανάγκη για κάθε φορά να, με, να είσαι στην τα λοιπά και ούτω καθεξή και να είσαι ένα κύμα στρεπτόκοκου. Το κύμα του στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθε, προχθέ, στα κάτω. Ξέρεις, η Ελένη Μενεγάκη ξύρισε τη μασχάλη της από κάτω. Ο στρεπτόκοκκος στην Ελλάδα φέρεσε το... την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο άτομα, δύο άτομα στην Ελλάδα πεθάναν από το στρεπτό κοκό τύπου Α. Και εσείς μου λέτε στην Ιαπωνία. Ω γνωστό, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό το συγκεκριμένο το. πώ το λένε, την ανακοίνωση, την είδα τουλάχιστον στο αρχικό, στο, στο προφίλ μου το του Κασταμόνητης, 711 άτομα. Για να, κάνουν βλέπω, για να κάνω like 711 άτομα, την έχουν δει 8-9 άτομα τουλάχιστον. Εγώ έχω 8-10 σημεία, την έχουν δει καμιά 30.000. Οι 30.000 είναι επί δύο, επειδή είναι και το ζευγάρι. Ξέρεις κάτι, ο Βλάκας ο Κασταμόνητης είπε γι' αυτό. Α, το είχε ξαναπεί, ωραία κανονικά. Έφτασε μέσω του Instagram η Αφεντομουτζουνάρα σε μια τύπηση οποία είναι food traveler Ιαπωνικής προέλευσης η Χότσο Μίτσο Μιτσοχάκα έτσι είναι από την γνωστή οικογένεια Μιτσοχάκα τα λοιπά, η οποία παίρνει τη φωτογραφία τη δικιά μου και λέει δεν ξέρω να υπάρχει τέτοιο στην Ιαπωνία δηλαδή με ακύρωσε η Ιαπωνέζα η οποία η Ιαπωνέζα τις τελευταίες 3, 4, 5 εβδομάδες είναι μία στη Ζυμπάμπουε, έχει πάει να φάει στη Ζυμπάμπουε, δεν πα να φάζαμε να εδώ πέρα κάτω να είμαι πίσω στην Ξούθου. Πιο καθαρά θα είναι. Έχει πάει να με έχει φάει στο Μαρόκο, πίσω τέντα πριονοκορδέλα, πάτρα καλαμάτα οδοντοτό. Έχει πάει φάει οπουδήποτε άλλο. Έλα εδώ να φά κανένα ένα κοκορέτσι γόριτσι μου και ένα μπακαλιάρο και το καθεξή. Δηλαδή και πετάγεται ο γνωστό μπαρούφολόγο και να δεν δηλαδή, το, τον ακυρώνουν τον καθαμονή λέει δεν ισχύει. Ξέρετε πώ είναι νεκρή στην Ιαπωνία. Γιατί αυτό το σήκωσε και το πρώτο θέμα και έκανε tag, tag το Reuters. Το Reuters το λέει. Δηλαδή, 45.000 δημοσιογράφοι επιβεβαιώνουν εμένα, αλλά η Χότσο Μίτσο Μιτσοτσάχα, είμαι άκυρο εγώ τα λοιπά. Έτσι είναι. Όταν θέλετε τα μέσα μαζική εξαπάτηση να σα πούνε, αυτό που λέει κάτι του κόβουν το κεφάλι με τυπικού λόγου, ούτω ώστε να συνεχίζει βλακεία. Λοιπόν, εγώ σα λέω το εξή. Αυτά τα έχει πει και ο πρόεδρο του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Τα έχουν πει όλοι. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί έρχονται πολύ άσχημα πράγματα. Αυτό ο flesh eater bacteria, βακτηρίδιο, το λέει κάρτα. Εδώ το λέει μετά το λέει λίμοξη, στρεπτόκοκου. Τώρα, αν είναι μικρόβιο, βακτήριο, ιό, κλατ, κλατ. Παθαίνουμε κάτι έτσι. Τα, 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 αρώματα είναι που. και τα φάρμακα είναι που πρέπει να προσέχουμε. Άρα, κυρίε και κύριοι, τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι μα προετοιμάζουν για μια καινούργια γενιά. Ε, lockdowns, ε, επιδημίε, καταστροφέ, οτιδήποτε άλλο. Ό,τι ταινία έχει συσχετιστεί με ιό καταστροφής σε καμία περίπτωση δεν τελειώνει με τον κούχου-κούχου και πεθαίνω στο νοσοκομείο επειδή εισήλθα με χαμηλό οξυγόνο τα λοιπά. Όλοι είναι με ανοιχτέ πληγες πληγές, flesh-eater, αίματα, σπλάχνα έξω οτιδήποτε άλλο. Άρα κύριε και κύριοι τι έχουμε εδώ πέρα μέσα, έχουμε μια προειδοποίηση που φάνηκε και στις κάρτες των Ιλουμινάτη, που γίνεται στην Ιαπωνία εδώ στην Ελλάδα που το παίζουμε μια χαρά ο χάσαμε δύο άτομα την προηγούμενη εβδομάδα και μέσα στο 2023 χάθηκαν 43 άτομα στην Ελλάδα από στρεπτό κόκο. Από τα παιδάκια που κάνουν το γούχο και κολλήσαν και το καθεξή. Προσοχή, αν βγαίνουν κάποια σπυράκια στο δέρμα σα, πρέπει να πάτε αμέσω σε δερματολόγο να τα δει τι γίνεται. Υπάρχει μια μεγάλη έξαρση του έρπη ζωστήρα. Κάνουν και τα εμβόλια, προσέξτε το γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν σταματιέται, γιατί μετά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αποφύγετε, αν είναι δυνατόν, δημόσιες τουαλέτες, μη συνοστίζετε σε χώρους που είναι και κλεισμένοι και δεν έχουν αερισμό, είναι χειρότερο από αυτό που πάθαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Σας το λέω, διότι όλες οι χώρες Αφρικής έχουν παραπλήσιες ασθένειες και είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτά συμπίπτουν στις 21 Μαρτίου, 20-21 Μαρτίου, που είναι το σατανικό φεγγάρι και που, το λένε, και που οι σατανιστές κάνουν θυσίες. Προτού πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα ασχοληθούμε με τα τέμπη, να σας πω ότι και η πανσέλινος του Σκουλικιού, αυτή λέγεται πανσέλινος του Σκουλικιού που περάσαμε στις 25 του μηνός, η οποία ήταν πιο καθαρός στις 24, στις 25 είχε μπροστά ένα σύννεφο και φαινόταν, αυτό είναι βροχή, αυτό σημαίνει ότι είναι βροχή τουλάχιστον, ε, ο αλλός, όπως είναι αλλιώ, α, λ, ω, ε, σίγμα. Λοιπόν, ε, αυτό προμηνύει κάτι το οποίο θα κουνήσει, όχι σεισμούς, θα κουνήσει γενικότερα. Δεν σας βάζω καθόλου σε γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, α, απασχολώ αυτό το θέμα και όταν σας έλεγα ότι θα υπάρχει ιός που τρώει σάρκες, εμένα με έλεγαν σε νομοσιολόγο και ότι βασίζομαι σε καρτούλες. Τώρα το, το βγάζει το Reuters, έχουμε τη Funde, τη Mitsuhaha, η οποία μας λέει ότι δεν ισχύει και ισχύει. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι που θα ασχοληθεί με τα τέμπη και εκεί θα κουνήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, όσο διαρκές τα λοιπά, ούτως άλλως είμαστε 1 ώρα και 13-14 λεπτά, ξέρω ότι είναι αργά. Ε, λοιπόν, πάμε. Βγήκε μία ανακοίνωση από την εφημερίδα Το Βήμα. Ένα άρθρο, ένα πρωτοσέλιδο που κυκλοφόρησε Τώρα σε αυτό μέσα την 25 Μαρτίου, ο άλλος είναι στον Καναδά, κάνει το μεγάλο δήμαρχο, Grand Marshal το λέγανε, αρχιστράτηγος για τον Αυγουλομάτι Λέω και το καθεξής. Είμαστε όλοι στα, στα έδρανα, στα κάγκελα, οτιδήποτε άλλο, γίνονται πρωτοβουλίες ε, από την ομάδα για τα τέμπη με την... Ε, Καριτιανού είναι τελικά παιδιά, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Άλλοι τη λένε Καριτινού, άλλοι τη λένε Καρτιανού τέλο πάντων. Η κυρία εκεί πέρα συγκεκριμένη που έχει συσπηρώσει τον κόσμο, που έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι είναι που έχουν χάσει τα παιδιά του. Έγινε εντυπωσιακή κίνηση και μπράβο και συγχαρητήρια από πάρα πολλού γονεί κατά τη διάρκεια τη παρέλαση εναντίον των πολιτικών. Να, να χειροκροτήσω από εδώ πέρα μέσα τον, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ο οποίο έδιωξε τον θρόνο που του είχαν βάλει και έκατσε σε μια πλαστική καρέκλα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, είναι, ξέρετε, πολλές φορές κρίνονται κάποια πράγματα και κάποιοι από εσά κρίνονται και γύρω κάποιες αντιδράσεις που έχω και εγώ. Λοιπόν, άλλο το τι κάνει ο καθένας και άλλο το τι φέρετε και πώς φαίνεστε ο καθένας. Και ο νόητος. Νό, νό. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα και βγαίνουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα πράγματα αυτά δυστυχώς I hate I told you so, but I told you so. Όταν ξεκίνησα και έκανα τις εκπομπές από την 1η Μαρτίου του 2023 που είναι καμια καμιά 10-12 έχω κάνει και αργότερα και μες στο καλοκαίρι και 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 τα λοιπά. Οι 10-12 εκπομπές ε, εντάξει είμαι εφημισμένος για την όπως έχει πει κάποιος την παρλάτα μου δεν ήτανε και τώρα το τρένο έρχεται και χτυπάει το άλλο τρένο. Ήταν πληθώρα πληροφοριών που ακόμα και εγώ αυτή τη στιγμή αδυνατώ να κόψω το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί το ένα κομμάτι συνδέεται με το άλλο. Για να σας φέρω λίγο στο κλίμα της κατάστασης όπως παίζει αυτή τη στιγμή, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι και συνεργάτης του Ευαγγελάτου, δεν ξέρω σήμερα γιατί δεν είχα πρόσβαση σε τηλεόραση αν μπήκε σε κανένα άρμα μάχη ο Ευαγγελάτο ή οτιδήποτε άλλο ε, ε, έφερε ως πρωτοσέλιδος το βήμα το οποίο το βήμα ανήκει στην, στην πώς το λένε, δυναμικότητα, μάλλον στην ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσω των εκδόσεων Alter Ego το οποίο έχει και το Mega ε, και το καθεξής. Λοιπόν το βήμα κύριε και κύριοι βγάζει ένα που λέει μονταζιέρα στα τέμπη. Αυτό θυμηθείτε το που το είχαν πει πριν από μία ώρα και 19-20 λεπτά που είχαν πει για τη μονταζιέρα του παλατιού ε, του, για την Κέιτ. Άρα απ' τη χαρά τη τιμή ο Μητσοτάκη κάνει ό,τι κάνει και ο Βρετανικός θρόνος. Λοιπόν, είχα αναφερθεί τότε στις διάφορες συνομιλίες που βγήκαν μέσα από αυτές τις συνομιλίες ε, βγήκε και αυτό το περίφημο και το παλικάρι που το έπει, αλλά και ακούστηκε ε, μάλλον το παλικάρι το πρώτα ότι πάμε και ο Θεός Βοηθός, που είναι στον προαστιακό ακόμα, ε, <coughs> και βγαίνει, βγαίνουν κάποιες συνομιλίες, τις οποίες τις παίζει πρώτο το Σταρ. Το Σταρ και ο Α είναι κοινών συμφερόντων τη οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άρα έχει πρόσβαση στην, στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι περίεργα πράγματα. Οι συνομιλίε καταγράφονται. Και καταγράφονται σε έναν ειδικό χώρο που υπάρχει ο σερβέρ. Τώρα, μα τα κάνουν λε και έχει ένα computer room ο, ο σε, που η Νάσα μπροστά του χλωμιάζει. Τέλο πάντων, ό,τι συνομιλίε είναι, καταγράφονται. Και χρησιμοποιούνται, φανταστείτε, δεν πάνε να πάρουν ένα τέτοιο, αποσπόμενο δίσκο, ένα τέτοιο αποσπόμενο δίσκο, αλλά χρησιμοποιούνται στικάκια. Να σα πω ενδεικτικά ότι αυτή η ταινία που γυρίζω τώρα αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει στο 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα, και 18 λεπτά και θα έχει ακόμα περισσότερο, μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο τη τάξη των 12-13 γίγα, κάτι τέτοιο. Γιατί είναι σε υψηλή ανάλυση και μετά κατεβάζω και το φορτώνω στο YouTube. Άρα, ένα αποσπόμενο δίσκο τέτοιο, που είναι 2 τέρα ο συγκεκριμένο, μπορεί να καταγράψει συνομιλίε τη τάξη των 100 πολύ υπά των, 70 ωρών. Σαν τραγούδια, το πούμε έτσι. Δεν είναι τραγούδια όμω, είναι υψηλή αναλύση. Λοιπόν, θέλω λίγο να με παρακολουθήσετε. Γίνεται 12 ώρα το βράδυ, 28 προ 1 Φεβρουαρίου, το τροχαίο. Στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, τη άλλη μέρα, τη 1η Μαρτίου, ακούγονται τα συγκεκριμένα ηχητικά, τα οποία όσοι πάτε δείτε τι εκπομπέ 53, 54, 55 τα αναφέρω, <coughs> ότι ακούγεται τώρα δεν, δεν μπορώ να το πω ακριβώς πως είναι ότι σωτήρι όλα καλά δηλαδή ο σωτήρις είναι αυτός που μπαίνει μέσα και μετά βασίλη φεύγει, σωτήρι όλα καλά βασίλη φεύγει. ο σωτήρις οδήγησε ή ο βαγγέλης ή βασίλης κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο βασίλης είναι και αυτός που σκοτώθηκε ο οδηγός του τρένου της, της ε, επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχουμε καθόλου ηχητικό από την εμπορευματική αμαξοστοιχία. Από τότε σας έλεγα ότι δεν κολλάνε οι ηχητικές ακροάσεις. Και ήταν πράγματα τα οποία, θα σας το πω πολύ απλά, έχετε ένα κινητό στα χέρια τα λοιπά, και μιλάτε με ένα φίλο σας. Ρε μεγάλη, α, ας πούμε ακούς κάτι εσύ και μιλάς με ένα φίλο και λες, Ρε μεγάλο, να σου πω κάτι, θα πάμε σήμερα για φαγητό, αμέ, πού θα πάμε. Για χάμπουκερ. Καταλάβατε, είναι σαν κάποιος να μιλάει προς εδώ, οπότε έχει παρεμβάλει μπροστά και τον εαυτό του, δεν μπορεί να ακούσει άλλο, και ακούς για χάμπουκερ. Έτσι ακριβώς είναι και οι συνομιλίες αυτές. Ε, είμαστε όλα καλά, όλα... Αλλά... Φύ, φύγε, Βασίλη είναι ο Σωτήρη που είναι Βασίλη. Φέρανε μια κολυμπήθρα εκεί πέρα μέσα, τον βάλανε μέσα, τον βαφτίσανε. Πώ λέγανε Σωτήρη. Πώ σε λένε Βαγγέλη. Μια χαρά. Βασίλη, Βαγγέλη, οτιδήποτε άλλο. Διαφορετικά ονόματα. Άρα αυτό είναι ο Μονταζιέρα. Τη Μονταζιέρα αυτή, τα ηχητικά αυτά, τα λέει ακόμα και ο Πρωθυπουργό. Το βράδυ που κάνει τη ζωή. Χάσα να πήγα και πέρα μέσα. Πα, 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 πα. Αυτή που πέταγε τα λουλούδια μέσα, το αμπάζουρ με τα μαλλιά. Λοιπόν, και αυτό που έκλαιγε, μου ηρωδιά. Ποια μυρωδιά, ρε φίλε. Για πε μα, τι μυρωδιά ήταν. Ξέρει να ξεχωρίσει και μυρωδιά σε μισοτάκι. Λοιπόν, τέλο πάντων, να μην σα τα απολυλογώ. Άρα, κάποιο εν είδη πανικού όλου του ΩΣΕ πάει στην αίθουσα του Computer Room, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν βρίσκεται στη Λάρισα, βρίσκεται στην Αθήνα. Και εδώ εγείρεται ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτή η εταιρεία που λέγεται ΟΣΕ, Πέρα από το DPO που δεν έχει DPO τίποτα, data protector, uh, protector officer, έτσι, ε, αξιωματικός ε, διαχείρισης πληροφορίας, να ρωτήσω έτσι απλά, έχετε πάρει BVQI ISO. Θα καταλάβουν οι φίλοι τα λοιπά, διότι disaster plan δεν έχετε, δηλαδή αυτός που μιλάει στη Λάρισα πάει στην Αθήνα, το disaster plan που είναι, δηλαδή εάν τυχόν πέσει η Αθήνα, πού είναι το backup, για πείτε μου που είναι το backup στη Θεσσαλονίκη. Γιατί παραδείγματο χάρη, α πούμε, το ελληνικό δημόσιο, το disaster plan που έχει είναι καταπληκτικό. Δεν χρειάζεται από λεπτομέρειε, αλλά είναι καταπληκτικό. Εντάξει. όχι, πραγματικά για την εφορία και για τα τελωνία, το disaster plan που υπάρχει είναι μνημιώδε. Σα το λέω εγώ γιατί κάποια κομμάτια από αυτό τα έχω φτιάξει εγώ. Μνημιώδε. Έχει πάρει μπράβο με πέντε αστέρια και από την BBQI και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουν, περάσει, έχουν παρέλθει οι εποχές που γράφαμε τα εμπεσίρι. Αλλά τον, πλέον το Ιταλικό τον οργανισμό που θέλει να το και, ξεπουλήσουν και οι Ιταλοί ε, το disaster plan ποιο είναι. Μιλάω στη Λάρισα και κρατιούνται οι συνομιλίες για πόσο καιρό. Καταγραφικό είναι. Τι ε, κάμερα που έχουμε το γατάκι που κατουράει την, το ποδήλατο και πάμε και λέμε στο διπλανό το, το, το γατάκι σου κατούρισε το ποδήλατό μου. Έξι μήνες. Έχουν πάρει άδεια του άρθρου 5. Δεν έχουν πάρει. Μπα περιπτώσει. Κάποιοι λένε ότι πράγματι είναι μόνο εδώ. Και τώρα πάμε να το χοντρίνουμε ακόμα περισσότερο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο στην αρχή είπε τα χειρότερα για το σουβλατζί, θα τον λέω αυτόν που ήταν υπεύθυνο πάνω που δεν άναψε τα λαμπάκια κτλ. Θα το λέω σουβλατζί, γιατί στα ηχητικά που ακούστηκαν για αυτόν, Ακουγόταν ότι ζήταγε πού να μπορεί να πάει να πάρει σουβλάκια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παραδείγματο χάρη, έτσι παρέγγειλαν σουβλάκια σε βαρ Ολυμπιακός, πανθενιακό. Και του τα και του έπιασε η κάμερα που του φέρανε τα σουβλάκια από κάτω. Δεν βλέπαν τι κάμερε, αν ήρθαν τα πιτόγυρη, του έμοιαζαν. Λοιπόν, κάποιο ξεκλείδωσε αυτό το, το λουκέτο. Τώρα. Περιτό να πω τώρα ότι ξέρει κάτι, το, έχω πει εγώ έτσι, κουλβέτσι, κοκορέτσι, τα λοιπά. Τέλο πάντων, αύριο μπορεί να ακούσω ότι το έχει πει πρώτα ο Βελόπουλο. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και αυτό είναι σκρίπτα μάνα, μένουν έτσι. Λοιπόν, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Εκπομπέ. 13 εκπομπέ και μετά ξανά πάλι άλλα. Από μία ώρα το καθένα έχουν μιλήσει 14 ώρε. Έχει κουραστεί και ο, κούρασε. Μπαίνει μέσα ένα. το λουκέτο μπαίνει μέσα. Άρα είναι αδιο, ε, για να μπει στο computer ROM του ΟΣΕ. Και μπαίνει αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο στο computer ROM, βρίσκει τι συνομιλίε και προφανώ δεν ξέρω στον συγχωρεμένο αν είχε τι ιδιότητε. Δεν μπορεί να κάνει μονταζιέρα. Αυτά τα στικάκια που μπορεί να πάρθηκαν backup μόνο, δηλαδή Φόρτωσέ μου τις συνομιλίες από εκεί, να τα βάλουμε σε ένα στεκάκι. Τα δίνει κάπου. Και αυτά ακολουθούν κάποια κλιμάκια. Εθνική υπηρεσία πληροφοριών, από εδώ από εκεί κλπ. Και, και κάποια από αυτά η μονταζιέρα φτάνει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Η αστυνομία ενημερώνει καταρχήν στις 3 ότι πήρε τα ηχητικά και τελικά με δεύτερη ανακοίνωση λέει ότι τα ηχητικά τα πήρα στις 8 Μαρτίου. Το ατύχημα έγινε 28 προς 1 Μαρτίου και τα παίρνει 8 μέρες μετά. 8 μέρες μετά πτυχιακή να σου δώσουν, πτυχιακή, ξέρω εγώ, μια άσκηση να σου δώσουν, σε 8 μέρες έχει πάρει 100 με distinction έτσι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε καθόλου. Παίζει αυτή η μονταζιέρα, δημιουργούνται στο μυαλό του κόσμου ποιοι είναι οι εχθροί, ο εχθρός του λαού όπως έλεγε και ο Ήψαν, και ξαφνικά τη δεύτερη εβδομάδα από τις 8 και μετά μέχρι τις 15, έχουμε έναν τυπά, αυτόν τον τυπά που ήταν υπεύθυνο για να μπει μέσα στο computer room, αυτόν τον τυπά που χτυπιόταν και έλεγε όχι, μην το βάλετε στη φυλακή μέσα τον, αυτό που ήταν στο κοντρόλ ελέγχου να, να, να πω υπέρ του, να καταθέσω υπέρ του, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός σκοτώνεται νομίζω ένα μήνα μετά, αφού γίνονται αυτά τα πράγματα, σε ένα φοβερό τροχαίο, το οποίο χτυπάει η μοτοσυκλέτα του με ένα βανάκι μαύρο, αυτά τα Chinese που λέμε τα λοιπά, το οποίο τον εξφεντονίζει και μάλιστα μα το δείχνανε κιόλα κυρίε και κύριοι. Το βίντεο λέει που εξφεντονίζεται και δείχνει τον άνθρωπο να πηγαίνει στον αέρα. Τι είναι αυτό κυρίε και κύριοι. Αυτό είναι ακριβώ αυτό που κάνανε οι Ρώσοι στους υποτιθέμενους, αυτό που προσπαθούσα να σας πω προηγουμένως, στους υποτιθέμενους, εκτελεστέ. Δεν διαφωνώ ότι σκοτώθηκαν 150 άτομα. Διαφωνώ ότι μπορεί να είναι αυτά έτσι, τα πορδοβουλώματα. Αλλά θα μου πει με όπλο μπορεί να σκοτώσουν οτιδήποτε άλλο που του χτυπάγαν στον τοίχο, που το ένα το βάλαν σε αναπηρικό καροτσάκι οι Ρώσοι, που το άλλο του κόψαν τα το αυτή, το άλλο λένε ότι το του κάνανε στα γενετικά όργανα ηλεκτροσόκ. Είναι. του είναι. Δεν ξέρω. Τώρα, η ανθρώπινη φύση αυτά τα πράγματα, εφόσον τα επιτρέπεται θα μα κάψει ο Θεό. Αλλά η κυβέρνηση εδώ πέρα μέσα, κυρίε και κύριοι, έχει πλήρω την ευθύνη για το τι γίνεται. Ε, η περίπτωση να είναι τυχαίο το, το δυστύχημα είναι μια σοβαρή ε, περίπτωση. Όσοι δεν ακολουθούν τη φιλοσοφία τη δικιά μου, θα πούνε ότι είμαι ένας μπαρουφολόγος, ο οποίος και τότε πριν από ένα χρόνο έλεγα βλακίες και τώρα και συνεχίζω και λέω βλακίες. Ο άνθρωπος όμως που θα μπορούσε να μας πει σε ποιον έδωσε το στικάκι, γιατί καταγράφηκε. Αυτό είναι αυτό που πάντοτε κάνουν όσοι προσπαθούν να διαρρήξουν βάσεις δεδομένων. Εδώ μιλάμε για το επάγγελμά μου. Είναι ότι πάντοτε όποιο και αν προσπαθήσει να μπει, να βάλει τους κωδικούς για να μπει σε μια βάση δεδομένων, οτιδήποτε να κάνει, καταγράφεται το user ID και το timestamp. Δηλαδή η ταυτότητα του χρήστη και Η το σφραγίδα του χρόνου. Σε ποιο λεπτό, σε ποιο δευτερόλεπτο και σε κάποιε περιπτώσει και σε ποιο κλάσμα του δευτερολέπτου μπήκε ο άλλο στη βάση δεδομένων και τι τράβηξε, τα actions, actions to do. Λοιπόν, οπότε για έναν expertise επίπεδου δικού μου, τα λοιπά, μια απλή ανάγνωση στα log files τη βάση δεδομένων, θα έλεγε ότι ο user ID είναι ο Θεό χωρέστον και μπήκε 4 με 5 ώρα το πρωί. Τα ξημερώματα πρώτη Μαρτίου και πήρε τη μονταζιέρα και την έδωσε σε κάποιου που φτιάξαν αυτό το πράγμα. Πράγματι, αυτό που λένε όλοι, ακόμα και ο κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλο Μαρινάκη, ήρθε και είπε ότι αυτά έχουν υποθεί πέρσι και ισχύουν. Τα ακούσαμε λίγο, κυρίε και κύριοι. Μία ώρα, 32ο λεπτό τη εκπομπή. 92 λεπτά εκπομπή. δεύτερο κύριο Παύλο Μαρινάκη λέει πράγματι ισχύουν ότι έχουν δοθεί ηχητικά και ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία και μια χαρά και κάνουμε αναλύσει επί αναλύσεων. Πώ ξέρανε αυτοί οι κύριοι ποια πρέπει να πάνε να πάρουν, μια ώρα πριν, μια ώρα μετά, τι μονταζιέρα για να δείξουν ότι μπήκε καλά στο σταθμό και ότι έφυγε καλά από το σταθμό. Και η μονταζιέρα αυτή χρωλένει γιατί πολύ απλά κυρίε και κύριοι δεν έχει υποθεί καθόλου ή δεν έχει ακουστεί καθόλου η εμπορική άμαξο αμαξοστοιχία Αν υπάρχει. Ή αν δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει και ακούγονται πόσα βαγόνια υπάρχουν μέσα. Τώρα, από κάποιο σημείο και μετά, το πολύ το κύριε Λέσον, το βαριέται και ο παπάς. Κάπως έτσι και ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ο κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, ο άνθρωπος που έφτασε να πει ο κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν ξέρει το Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ φιλιό αγκαλιόντουσαν το 2019, η Ντόρα Μπακογιάννη, να πει ότι δεν ξέρει τον Βακέλη Μαρινάκη, ενώ ο φιλιόν του αγκαλιάζονταν το 2019, όπω το έλεγε ο μικρό τη φιλιούνται, αγκαλιάζονται κτλ. Μα είπαν ότι δεν ξέρουν τον κύριο Μαρινάκη και ο κύριο Μαρινάκη έχει πάρει πάρα πολλά μέσα μαζική εξαπάτηση και έχει πάρει και πάρα πολλά ραδιόφωνα, εφημερίδε. Τώρα έδωσε 9 εκατομμύρια για την ελευθεροτυπία τη στο καλό και το καθεξή. Με την Αυαρχίδα, γιατί την Αυαρχίδα παλιότερα ήταν τα νέα, τώρα πάει να γίνει το βήμα. Με την Αυαρχίδα του κυριακάτικου τύπου βγάζει πλέον στο κλαρί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίε και κύριοι, αυτή είναι η αρχή του τέλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά για να γίνει αυτό, για πρώτη φορά στα χρονικά, θα πρέπει να συμβαδίσετε και με το σκεπτικό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σα φαίνεται περίεργο. Καταρχήν, ένα άνθρωπο, ο οποίο όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκη πήρε τον Ολυμπιακό, κατέθεσα το διαρκείας μου και είναι ολοσέλιδο στο φως, πίσω σελίδα, που έχω μια επιστολή που καταθέτω το διαρκείας μου, το οποίο το διαρκείας μου το είχα μόνο όταν ο Ολυμπιακός υπήρχε στον ε, Σοκρατικό Καλή. Ε, θεωρώ ότι υπό των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός υποβαθμίστηκε, τουλάχιστον στην ηθική άποψη, γιατί εγώ έχω κάποια άλλη φιλοσοφία για την ομάδα. Δεν συνεννοούμε και δεν συμβαδίζω καθόλου με τα τα γεγονότα και ό,τι προσπαθεί να κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λοιπόν, και στον Πειραιά προσπαθεί να κάνει μια ε, coup de l'état, μια χούντα ε, και το καθεξής. Αλλά, στο βρώμικο παιχνίδι που παίζουν οι ολιγάρχες, οι εκάστοτε ολιγάρχες κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει και πάρα πολλέ εκφάνσεις, πάνω που με πούμε, θυμώστε παλιότερα ότι χρησιμοποίησε δημοσιογραφίσκη, ε, γυναίκα δηλαδή που πήγε, και πήγε να την πέσει στο Ζαραλίκο επειδή έλεγε κάτι για τον Μαρινάκη και το καθεξή και αυτά. Α πούμε ο Κλέον ο που μίλησε από το Μέρα 25 που έλεγε αυτά τα πράγματα τώρα δεν ξέρω αν παίζει πουθενά σε θέατρο και το καθεξή. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι κάτι που είναι προφανέ. Δεν συνάδουν τα συμφέροντα του κυρίου Μαρινάκη με τα συμφέροντα του κυρίου Μητσοτάκη. Πράγματι αυτή τη στιγμή την χώρα θεωρώ ότι η κορυφή του πουρλαμερίτο, όπω λέμε, τα λοιπά, είναι ο Μελισανίδη. Οι κλασικέ οικογένειε οικογένειες βαρδινογέννη πάντοτε θα είναι και κοπελούζου, πάντοτε θα είναι σε αυτά. Από και πέρα, στο παιχνίδι μεταξύ Μελισανίδη και Μαρινάκη, νομίζω υπερισχύει παραπάνω ο Μελισανίδη, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μα πολύ απασχολεί. Υπάρχουν εμπλοκέ με τον νόμο και για τους δύο επιχειρηματίες. Μέν του δύο επιχειρηματίε. Οι μεν του κυρίου Μελισανίδη έχουν τελειώσει και έχουν ε, τελειώσει από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική τον έχει ω τροφοδότη του στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική. Από τον έχουν ξετινάξει. Ο Βαγγέλη Μαρινάκη, από την άλλη, προσπαθεί να πάρει και κάποιε ομάδε και καλά κάνει και έχει και δικαίωμα. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη φιλοσοφία. Ή είσαι Ολυμπιακό και καμία άλλη ομάδα, ή δεν είσαι τίποτα. Λοιπόν, και έχει πάρει τη Νιουκάστλ, όπω λέγεται αυτά, από εδώ από εκεί, έχει δώσει λεφτά. νότιχαν φόρε και λέει Νιουκάστλ. Με τον Πρωθυπουργό, τον Πακιστανό, εκεί πέρα μέσα τον Ινδό, το Σούνακ μαζί και οτιδήποτε άλλο κάτι μπορεί να έχει γίνει. Ε, να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η υπόθεση με αυτό το νουρ και οτιδήποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό κάπου δεν εμπλέκτη και εκεί πέρα και ο κύριο Μαρενέκη επισήμω. Η εταιρεία που έχει το νουρ επισήμω δεν είναι ανήκει στον κύριο Μαρενάκη. Οπότε αυτό το, η παραφιλολογία ότι πίσω από το νουρ είναι ο Μαρενάκη επισήμω δεν ισχύει. Τώρα, η μεγάλη ατυχία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί συμβαδίζει με την ατυχία των ανθρώπων που βρήκανε τον τάφο του, του Τουταχαμών. Όλοι πεθάναμε μέσα στα 4-5 χρόνια. Α, όπω και το Νουρ, όλοι έχουν πεθάνει και μια χαρά. Θα κλείσει υπόθεση και θα καταδικαστεί το Νουρ σαν τον Παπαπέτρο που είχε καταδικάσει το τζιπ του πάνω στο, στον Εύρο και το είχε κρεμάσει από το δέντρο για δύο μέρε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εκεί που είναι όλα καλά, όλα ανθυρά, δεν είναι καθόλου καλά και ανθυρά για τη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχουν τρελά θέματα, που έχει δημιουργηθεί ένα έντονο σαμαρό μιτσοτακικό πόλεμο. Και αυτό το θύμα το πρώτο είναι η Άννα Μισελ, οτιδήποτε άλλο, η οποία είναι σαμαρική η οποία κανονικά με το GDPR πρέπει να πάει καμιά δεκάρα χρόνια, αλλά τέλο πάντων καρφώνει ο ένα τον άλλον και οτιδήποτε άλλο, όπου τον Θεόδωρο, που πώ λέγεται αυτόν, τον πετάξαν από, την, από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία βράδυ, του πετάγαν τα πράγματα έξω από την, από την, πόρτα. Αυτό το είπε και ο παραπολιτικό ε, στα νέα, το είπε και ο άλλο, πώ λέγεται, ο βηματοδότη και οτιδήποτε άλλο, του τα πετάγαν τα πράγματα, μπήκε μέσα και μετά το βγάλαν από το γραφείο, μετά μπήκε στο γραφείο και κλείστηκε και το καθεξή. Γελία πράγματα, γελίο κόμμα, γελία πράγματα, αυτό το 41% που το έχετε καταφέρει να είναι 39%. Δηλαδή, μόνο 2% άλλαξατε γνώμη ότι αυτό πάνω προσπαθεί να εγκαθιδρύσει εδώ πέρα μέσα κάτι που είναι μορφή χούντα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι η αλλαγή του επικυρίαρχου του τοπικού, είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα, δηλαδή είτε είναι ο Νίκο Οδένδια, είτε είναι ο Μαργαρίτη Οσχοινά, είτε είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, είτε ο, το καινούριο που λένε ο Πιερακάκη που το γουστάρουν πάρα πολύ οι ΗΠΑ που θα αναλάβει σαν πρωθυπουργό, γιατί το Νέα Δημοκρατία να φαγωθεί από τον Κασελάκη και από τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, προσπαθεί να ξεκινήσει πόλεμο. Ξεκίνησε ένα πόλεμο. Ο πόλεμο αυτό ήρθε στοχευμένα και σε αυτό βοηθήσαμε κι εμεί. Λοιπόν, ανεξαρτήτω του γεγονότο ότι δυστυχώ αυτή η πολιτική μαϊμού του Φαραώ, ο, ο, ο πρωτοσάλτε, <χαι> είναι χαρακτηρισμό του μαϊμού του, του Φαραώ, έτσι, δεν είναι κάτι αυτό τα λοιπά. Μοιάζει λίγο, έτσι, φέρει τα λοιπά. Δεν είναι body same, είναι και εμένα. Με λένε, α πούμε, ότι είμαι γέρο, δεν έχω μαλλιά και δεν έχω και δόντια. Α, α, α. α. Λοιπόν, περιπτώσει, να πω το εξή τώρα, ότι εδώ είναι ένα ανοιχτό πόλεμο. Είναι ο, ο μαρινάκι εναντίον του Μητσοτάκη. Δρέου πεσούσε, λέει και ούτε καθεξή, κάποιο άλλο θα ανέβει από πάνω. Αυτό ο από πάνω θα κυβερνήσει. Δεν θα είναι ο Κασελάκης, δεν θα είναι ο Δουλάκη. Έφτασε φανταστείτε την κατάδεια μας και γι' αυτό πρέπει να γίνει η εγρήγορση, έφτασε σε σημείο ο πρώτο Σάλτερ να βρει τον κόσμο που έβαλε τι υπογραφέ. Εγώ αυτό που σα είπα είναι το εξή: είναι άλλο πράγμα, αλλά άλλο το ήθο και άλλο ο ανήθικο. Σα είπα ότι πολύ καλά κάνετε και βάζετε υπογραφέ, δεν θα έχει όμω κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι έτσι τα στενά και τα στεγανά του κράτου, το οποίο σου λέει 500.000 ψήφοι σε ειδική πλατφόρμα, η οποία θα πιστοποιείται με κωδικού τάξη ότι έχει και δικαίωμα να εκλέγει, και μετά θα πάει στον πρόεδρο τη Βουλή, τον Τασούλα, ο οποίο θα πει ότι είναι δικανικό και δεν θα γίνει τίποτα. Το πήραν χαμπάρι βέβαια στην Ευρώπη και αυτέ τι κοινέ παρουσία, και εκεί βοηθάει και ο κύριο Αρβανίτη, όπω λέγεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευρωβουλευτή, και πράγματι πήγανε και μιλήσανε και καταλάβανε και στο εξωτερικό τι γίνεται. Τώρα, τι γίνεται ακριβώ, αυτά που είχαν μπαζωθεί Καλή ώρα αγοραστό που είναι καταπληκτικό. Ωραίο το σύνολο αυτό με την πογιά, πολύ ωραίο. Έτσι. Ε, αυτά που λε που είχαν μπαζωθεί τα επαναφέρουν στην επιφάνεια ένα χρόνο μετά και σου λένε έγινε. Κανένα δεν θα θυμηθεί ότι ο Καστραμονίτη πριν από ένα χρόνο και δύο μήνε, ένα χρόνο, τα είχε πει. Α σου πει τα είπα εγώ πρώτο. Γι' αυτό και κάνω αγώνα να πω ποιε τα είπε πρώτο, τουλάχιστον να είμαι και εγώ στην επιφάνεια, γιατί έχω και εγώ την, την πετριά να θεωρώ ότι λέω πράγματα στον κόσμο, όχι αλλάζω γνώμη, τουλάχιστον μου λένε και ένα ευχαριστώ στον δρόμο. Έτσι. Δεν έχω ακούσει να με βρίζει. Μου λένε και ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, ο πόλεμο αυτό θα επιφέρει κάποιε αλλαγέ. Την πιο σωστή κίνηση από όλα την έκανε ο Αμερικανό ε, ταξιδιώτη χρόνο ταξιδιώτη. Ο Κασελάκη. Ενώ ήταν μέσα στο στρατό, καλά, μιλάμε στρατό, εντυπωσιακό, έχει πήξει, κάνει και, τις, ε, και την πορεία του κτλ. Γυρνάει και λέει: παρετήσου, σου στο μυτσοτάκι και πάμε σε εκλογέ. Αυτό είναι πολύ. Πού Λοιπόν, διότι εκεί μπορεί να τσιγκλίσει λίγο ο Μητσοτάκη. Και τι εννοώ θα τσιγκλίσει. Θα κρίνθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα έχουμε 26, 5 μέρε για το ο Μάρτιο, 30 Απρίλιο και 31, 66 μέρε. 75 μέρες από σήμερα είναι οι ευρωεκλογές. Εάν πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 30% δηλαδή να πέσει 11% από το 41%. Και αυτό το 11% πάει σε μικρά κόμματα. Αναπτύσσονται τώρα διάφορα κόμματα κτλ. Έτσι, όχι αυτά που είναι στη Βουλή μέσα. Λοιπόν, τότε κυρίε και κύριοι θα αλλάξει η πολιτική διάθεση. Και εκεί οι δελφίνοι μέσα στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία θα γυρίσουν να πούνε: Όπα, 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 κάτσε λίγο. Εκεί μπορεί να κάνει γενναία την έξοδο ο Μητσοτάκη να πει: Πάμε στι εκλογέ με μένα πάλι αρχηγό, να κρίνει ο λαό αν ήμουν σωστό ή όχι. Έχει δικαίωμα να το κάνει. <coughs> θα ξαναβγεί πάλι. Έτσι όπω πάει τα πράγματα, γιατί και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο βλακίε είναι. Θα ανέβουν πάρα πολύ τα ακροδεξιά κόμματα, ο χώρο τη εθνικιστική δεξιά και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το κουκουέ. Το κουκουέ αυτή τη στιγμή κάνει τη λογική, δεν μιλάω, δεν λαλάω, είμαι παντού χαρούμενο και μια χαρά. Πώ κάνει και. Αλλά αυτοί είσαστε με το, με το Huawei τώρα, το smart και ο Κασαλάκης το πάει καλά. Αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκη σήμερα, κυρίε και κύριοι, με την πρόταση μορφή, δίνει στην κυβέρνηση αυτή άλλου έξι μήνε ζωή. Δηλαδή έχουμε Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Εάν όμω. Αν όμω είναι συντριπτικό το αποτέλεσμα εναντίον τη Νέα Δημοκρατία, το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε εκλογέ. Και εκεί μπορούμε να τσακωθούμε μεταξύ μα ποιο κόμμα θα υποστηρίξουμε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμω να μην ξεχνάμε κάτι το οποίο αυτό είναι, θα, το, θα το πω είναι προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι. Επουδενή η αιτία που θα σταθεί αφορμή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, αν και πιστεύω ότι αυτοί δεν φεύγουν από τι καρέκλε του με τίποτα, έτσι. αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί η αιτία που έγινε αφορμή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και να πάθει ε, φθορά η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι το έγκλημα. Στα τέμπη προσέχω πάρα πολύ καλά τα λόγια που λέω, δεν είναι δυστύχημα, είναι έγκλημα. Στα τέμπη και πώς τεκμέρεται ότι είναι έγκλημα. Στα τέμπη γιατί αυτοί που ήταν στο κοντρόλ ελέγχου και οτιδήποτε άλλο, εγκαλούνται με κακουργηματικές ε, πώς ήτανε, Άρα αυτός που κάνει ένα κακούργημα είναι εγκληματίας ή κακουργηματίας, πώς λέγεται λοιπόν. Τελευταία είδη τη στιγμή ότι ένα από αυτού που του υπαλλήλου που ήταν στη σύμβαση 717 κατέβαλε 700.000 ευρώ, δηλαδή στην πραγματικότητα κατέβαλε μια επιταγή των 70.000 ευρώ, το, δεκα, ένα δέκατο είναι για να δοθεί εγγύηση, για να βγει από τις φυλακές. Και ρωτάτε ο κόσμος ως εξής, ποιος Έλληνας, δημόσιος υπάλληλος, όσο και κοντά στη σύνταξη να είναι, που δεν έχει λάβει το εφάπαξ έχει την ευχέρεια να καταθέσει 70.000 ευρώ για εγγύηση να μην μπει στη φυλακή. Τα πράγματα μυρίζουν μίζες και αλλίωση αποτελεσμάτων στις εξεταστικές επιτροπές και το καταξής. Με προβληματίζει η έπαρση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγες ώρες Έδιωξε από τη Νέα Δημοκρατία τον Ταμίλο, η πρόεδρο του πειθαρχικού, με εντολή προφανώ του κυριακού Μητσοτάκη, γιατί ο Ταμίλο είπε για τρία παιδιά δεν θα κλάψουμε που σκοτώθηκαν από τα τρίκαλα. Για κάθε Έλληνα κλέμε γιατί δώσαμε τυρανίδα, κάθε ρανίδα του αίματό μα για να έχουμε αυτή τη χώρα και να τη διατηρούμε ανεξάρτητη, ικανή, ελεύθερη και, πώς είναι, και να έχει και μια προοπτική στο μέλλον. Θυμηθείτε μόνο το εξή. Παρόλο που έχουν πει πάρα πολύ για την αλλαγή τη σημαία και οτιδήποτε άλλο, οι εννιά λουρίδε είναι το ελευθερία ή θάνατο. Δεν ξέρω σήμερα πώ θα μπορούμε να ορίσουμε το ελευθερία ή θάνατο. Πάντω, σε μια χώρα η οποία έχει τη μέγενη μια προδοτική κυβέρνηση, η οποία συγκαλύπτει εγκλήματα και έχουν συγκαλυφθεί πάρα πολλά εγκλήματα, αυτό είναι μια καταστροφή. Πρέπει να έρθει ένα πολιτικό αέρα. Θα πω κάτι το οποίο το λέω τόσε πολλέ φορέ και δεν έχει γίνει κατανοητό. Δεν μετέχω σε, καμία, σε κανέναν πολιτικό σχεδιασμό. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική για να κατέβω στην πολιτική. Ναι, είμαι πολιτικό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κατέβω στην πολιτική. Βλέπω καραγκιόζιδε που λέγανε ότι δεν θα κατέβω στην πολιτική, οι οποίοι προτίθεται να κατέβουν στην πολιτική, για μένα είναι καραγκιόζιδες και για την ακρίβεια, επειδή ο καραγκιόζιδες είναι εθνικό ήρωα, είναι καραγκιόζοπαίκτε. Που ούτε και αυτό είναι βρισιά. Ούτε και αυτό είναι βρισιά. Γιατί ο Ευγένιο Παθάρη ήταν εθνικό λαϊκό ήρωα. Λοιπόν, είναι άνθρωποι ρηψάσπη. Μπορούν από οποιοδήποτε πόστο και δεν μιλάω για κανέναν αυτή τη στιγμή υπαρκτό. Βλέπω κάποιε κινήσει. Απλούστατα. <κυρίου> Βλέπω καινούριου πολιτικού σχεδιασμού οι οποίοι δυστυχώ δεν θα πάνε καλά. Γίνονται μάτι κακών. Θα ήθελα να πάνε καλά. Δεν θα πάνε καλά. Δεν προτίθεμαι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή να ψηφίσω κανέναν από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχεδιασμούς που είναι εν ενεργεία. Εντάξει, λοιπόν, για πρώτη φορά εδώ και καιρό αναθεωρώ και σκέφτομαι να ψηφίσω στις ευρωεκλογές εφόσον είμαι στην Ελλάδα εκείνη την ημέρα. Χωρίς να χρησιμοποιήσω την επιστολική ψήφο, διότι κακός ή καλός θα τα πάρει μετά ο κ. Θεοδωρόπουλος, θα τα δώσει η κ. Άννα Μισελ Πώ λέει, Σιμακοπούλ, και μετά μου στείλει ένα email που λέει Αγαπητέ Χρήστο, θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και το καθεξή. Αυτά. Προσπάθησα να συμπυκνώσω όσο γίνεται περισσότερο. Έχει βγει ένα λεπτό και 45 λεπτά. Το μόνο που θέλω από εσά. Το μόνο που θέλω από εσά είναι, κυρίε και κύριοι, να κάνετε ένα like στην εκπομπή. Οι καινούργοι να κάνετε μια εγγραφή. Είμαστε μια ομάδα η οποία κάθε μέρα θα έχει εκπομπέ. Εντάξει, μετά από καιρό είχα και εγώ μια ξεκούραση. Λοιπόν, όποτε αύριο, για να ανακεφαλαιώσουμε επειδή έχουμε μαζευτεί πολλά αύριο, πέμπτη διάσταση σαν κανονική εκπομπή και ταρταρία, θα ψηλο... ξεκουραστώ πάλι αυτά, και την πέμπτη θα κανονίσουμε κανονικά, θα έχουμε την βραδινή εκπομπή. Προφανώς το ραντεβού μας θα είναι αύριο το πρωί με το Αλμανάκ της 27ης Μαρτίου. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.